πιο ραδιοφωνικό τραγούδι. Τι πιο ραδιοφωνική παρότρινση. Παμ παμ the value. Άπτεστα τα αγγλικά μου. Παμ παμ. Μπορεί να είναι και ο τρόπος με τον οποίο τραγουδάς τη μελωδία. Παμ παμ. Δυναμώνουμε την ένταση. Ένα από τα αγαπημένα κλισέ των ραδιοφωνικών παραγωγών, κυρίως των παλαιότερων ετών. Δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου σας, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, όπου κι αν ξυπνάτε. Το λόγο επειδή θα ζητάτε. Λίμπερο 107,4. Σας καλημερίζουμε, κυρίες και κύριοι, σε ακόμη ένα πρωινό, σε ακόμη μία πρωινή πανδεσία, σε ακόμη ένα χάραμα, σε ακόμη μία εκπομπή χάραγμα μέσα στην ψυχούλα σας. Πάπης Βατμανίδης πίσω από το μικρόφωνο. Μπαμ μπαμ the volume. Μεσοβδόματα, τεταρτούλα, βδομαδούλα κουτσουρεμένη. Καλά θα πάνε τα πράγματα. Τετάρτη 27 του μηνού, Αγίου Φιλιτού, Λιδίας Θεοπρέπιου και Μακεδόνα, Αγίας Ματρώνης εν Θεσσαλονίκη. Σήμερα στο εορτολόγιο μας εορτάζουν ο Φιλιτός, η Φιλίτα, η Φιλίτη, η Λιδία, η Λίδα, και με ήτα και με ύψιλον, ο Μακεδόνιος, ο Μακεδόνας. Δεν γνώριζα, να σας πω την πικρή αλήθεια, ότι υπήρχε, και δεν ξέρω και πόσοι το γνωρίζαν από εσάς, ότι υπήρχε μικρό όνομα, και υπάρχει δηλαδή, όχι μόνο υπήρχε, Μακεδόνας. Δηλαδή αν ο Κώστας Μακεδόνας Φερρυπίν αποφάσιζε να ονοματίσει έτσι το παιδί του, θα είχαμε το Μακεδόνα Μακεδόνα, που θα ήταν Κύπριος. Ο Μακεδόνης, ο Μακεδόνη, Μακεδονία εορτάζει σήμερα. Η Μακεδονούλα, η Μακεδονίτσα, η Ματρώνα με ωμέγα και με όμικρο. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. 6 και 6 πρώτα λεπτά. Και θα συνδεθούμε ή θα παρθούμε με την πρώτη μας τηλεφωνική γραμμή, που θα μας κάνει ποδαρικό σημερινή εκπομπούλα μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Πάπη. Καλώς στην Κατερίνα. Τι κάνεις? Είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ? Καλά είσαι. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Σε πήρα, μιλήσαμε λίγο, δεν λίγο. Πρόλαβα. Ήμουν πρώτη και χθες. Ναι, έτσι. Τώρα έχω χρόνο. Δεν είχα και το κινητό φορτισμένο. Βέβαια, τώρα μπορώ να βέβαια. Εσύ καθορίζεις το επίπεδο της συνομιλίας, Κατερίνα μου. Ξέρω, όλοι είναι καλή παρέα για σένα, βέβαια. Δεν συμφωνείς? Βέβαια, εννοείται. Αλλά εγώ είμαι καλύτερη. Εννοείται, βρε, εννοείται. Κάτι κρύβεις για μένα, πες μου. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να τα λέω αυτά από τον αέρα. Αν όλες εσύ να ακούσω κανένα τραγουδάκι. Ναι. Ναι, είδες, το κατάλαβα. Θέλω να πω κάτι. Να πεις κάτι. Υπάρχει μια λύπη στην ατμόσφαιρα εδώ στην γειτονιά. Μια λύπη στην ατμόσφαιρα, γιατί μήπως βρίσκεσαι στη Βοσνία. Οφείλομαι ότι υπάρχει μια λύπη σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Λύπη σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Τι μας λύπη? Αναρωτιέμαι, ο κόσμος πρέπει δηλαδή να έχει πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά, όλα τα έχει. Όχι, άκουσα, μην μου διακόψεις. Συγγνώμη, συγγνώμη. Πρέπει ο κόσμος να έχει πάρα πολλά λεφτά, να είναι σε πολύ καλή διάθεση. Για να πάρουμε στην αγορά να ψωνίζει και παπούτσια, ρούχα, καλλιντικά, κολονιά, τι πλέον είναι. Ό,τι θέλει, πάρε, 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 πάρε. Έρχεται βάπη γραμμή από το εξωτερικό, ευτυχώς. Εξωτερικό. Οι γείτονές μας οι διπλανοί το κατάλαβαν οι Ιταλοί. Ναι, οι Ιταλοί το κατάλαβαν. Γιατί άμα περάσουν τα χρόνια, ναι, δεν μπορούν να έχουν αυτό που είχαν στα 20 και στα 25. Τι είχαν στα 20 και στα 25. Είχαν ανάλαφρη διάθεση. Ανάλαφρη διάθεση, μάλιστα. Κορτσόπλα. Αν θέλουν να βρουν κάποιον άντρα τώρα να κάνουν ένα παιδί, δύο παιδιά ή όσο θέλουν. Νομίζουν ότι πέρασαν τα χρόνια και πρέπει να κάνουν κάτι διαφορετικό και δεν έχουν λάθος. Ναι. Δεν μπορείς να κάνεις, ας πούμε, στα 40 σου ή στα 50 σου
ότι έκανε τώρα 20. Ναι, καλά, εννοείται. Πού να σε πάρει. Έχω δίκιο. Ω, απολυτό. Και, να, και να σε πάρει. Δεν επιτρέπει η κοινωνία μας. Βέβαια, ποια κοινωνία. Μάλιστα. Οι φίλοι μας Ιταλοί λοιπόν το κατάλαβαν αυτό και οι Αθηναίοι. Νομίζω ότι πρέπει αυτή τη γραμμή να την καταλάβουν και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί. Μάλιστα. Και οι Ευρωπαίοι για να καταλάβουν. Άγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί. Δεν είμαστε στο δικό μας κόσμο οι Έλληνες. Απλά όλοι νομίζουν ότι πρέπει να γίνει κάτι συγκεκριμένο για να κάνω κάτι. Μάλιστα. Να κατέβω στην αγορά για να πάει με στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια. Όχι. Όχι. Μπορούν όλοι να κάνουν ό,τι επιθυμούν, ναι, αν τους επιτρέπει αυτός τους. Έτσι. Να σε καλά, Κατερίνα μου. Σε ευχαριστούμε. Ήσουν κολαφός. Μήνυμα, κυρίες και κύριοι, προς όλον τον κόσμο, προς όλους τους... προς όλα τα κράτη του εξωτερικού και φυσικά και στους Αθηναίοι. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα από Ξεντική Σταυρούπολη. Εντάξει, μ' άρεσε. 6 και 9, 6 και 6 μου στείλες μήνυμα ότι δεν παίρνω σήμερα, δεν έχω τι να πω. Σαν 3 λεπτά τι άλλαξε. Εντάξει, πλάκα για σήμερα. Ήδη έπαιρνε τηλέφωνο το έστελνα. Ναι. Βρε, παιχνιδιάρη κι εσύ. Ναι. Τι να πω εκεί. Μένω σε πάση, Κατερίνα, λες και στημένα είναι. Όλα τα τηλεφωνήματα έχουν μια αλληλουχία. Ναι, καταρχήν όταν είπε λύπη στην ατμόσφαιρα, ήδη είχα στην ατμόσφαιρα μια λύπη να πούμε. Με έβαλε άλλο εδώ πέρα, όλο το βράδυ μου ακούγαμε Παντελίδη. Παντελίδη, γιατί βρε παιδιά τέτοια ώρα. Δεν ξέρω, για τον Αϊσή έκανα ανάλυση, έχει ωραία τραγουδάκια. Ο Παντελίδης. Αλλά έβαζε σε χαρούμενους ρυθμούς, ναι, λυπημένα τραγούδια του χωρισμού. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Όλα του Παντελίδη ήταν, ναι, τραγούδια. Είναι έτσι. Είσαι ανεβασιάρι, αυτά πώς λέγεται, χασάπικα τέτοια, ναι, πώς λέγονται εσύ. Ναι. Εσύ, εντάξει, μουσικός είμαι. Ναι. Δεν είμαι επαγγελματίας. Εκεί με τα κλαπατσίμπαλα, χασάπικα, με βασικά τραγούδια, με χορό λυπημένους. Βρέσουμε εσύ ένα τραγούδι λαϊκό ή, ναι, γενικότερα από αυτά τα pop, τα μοντέρνα, τα καινούργια, που να μην έχει στίχο λυπητερό. Που να μην λέει χωρισμοί, με έκανες, μέρανες, με κατέστρεψες, κακούργα. Γιατί αυτό το πράγμα, αφού είναι... Μην το ρωτάς, δηλαδή, μην το ρωτάς εμένα. Εγώ το ψάχνω χρόνια να το αντιληφθώ και να το καταλάβω γιατί συμβαίνει στην ελληνική δισκογραφία και δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δηλαδή, πάντα το έχω, ας πούμε, αυτό απορία, ότι σε ένα συγκεκριμένο έτσι είδος και μοτίβο γενικότερα τραγουδιού υπάρχει, ναι, αυτό το «ο άντρας ο σκληρός», ναι, «ο, ναι, μάτσο θα τα σπάσω όλα, θα τα γκρεμίσω, θα τα ρημάξω» κτλ. Όταν σκάς τα μαγαζιά, ρε παιδί μου, ναι, αλλά, ναι, ο στίχος από πίσω είναι «αχ τι μου κάνες και κλαίω και οδύρωμαι». Π.χ. ναι, τραγούδια του Οικονομόπουλου. Δεν, ναι, είναι όλα έτσι. Ναι. Και ενώ είναι, ας πούμε, και έχουν μια αρενοπότητα. Ναι. Χαμογελαστά, με παράτησες, μάφησες, με κατέστρεψες, με ρήμαξες. Εντάξει, ναι, ίσως αυτή η αντίθεση. Και να χορεύουν στα τραπέζια. Ναι, αφήνω πίσω στην καρδιά μου. Χαίρεσε με αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Είναι έτσι μια ιδιαιτερότητα ίσως της ελληνικής μουσικής. Και ένα, είναι συνέχεια τα τραγούδια, δηλαδή ένα τέμπο το ίδιο όλα. Μάλιστα. Πλέον όλοι το κάνουν έτσι. Ναι. Βγήκες να καταγγείλεις τώρα εσύ τα ελληνικά τραγούδια και τους συναδέλφους. Ναι. Εχθές δεν το είπα, αλλά... Που λέει η Κατερίνα, τι δεν έχει λεφτά ο κόσμος. Μια βόλτα στην παραλία έκανα Δευτέρα δηλαδή. Ναι. Όλα είναι ρηγεμάτα, ρε μπάμπι. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει. Αυτό το κλισέ δεν μπορώ να τα ακούω. Μην μιλάς τώρα σαν κι εσύ. Διότι λένε, α, τα μαγαζιά γεμάτα. Οκ, okay, ρε, εσύ, απάρα σε ένα μαγαζί, ιδίως το μεσημέρι. Απάρα σε ένα καφέ, θα ράξει και 4 ώρες. Ναι, εντάξει, ναι. Θα γεμίσει το μαγαζί, τι έκανε. Όλοι προσπαθούν να γλεντήσουν. Εντάξει, καλά κάνουν. Αλλά όλοι, ποιος είναι λυπημένος. Δεν είναι κανείς λυπημένος, ρε. Τι, όλοι γλεντάνε. Μια χαρά περνάμε, πλάκα κάνεις. Ναι, ταβέρνες, οι ταβέρνες τη Δευτέρα. Ταβέρνες τη Δευτέρα. 7 η ώρα το απόγευμα, γιατί τρως. Ναι. Ήταν, ας πούμε, περνάς από τα λαδάκια και έβλεπες τρώγανε. 7 η ώρα το απόγευμα. Γιατί, άμα πεινάσανε εκείνη την ώρα, δηλαδή, ναι, αυτό τράβησε πειράξη. Όχι, άλλο θέλω να σε πω. Ναι. Θα φας το μεσημέρι. Ναι. Θα φας το μεσημέρι, θα φας ή το βράδυ, 9 η ώρα, δηλαδή 8, από τις 6-7, τι ώρα είναι αυτή. Πρέπει να τη φορά, άμα ανοίξεις ταβέρνα να μην τους σερβίρεις 7 η ώρα. Θέλω να σε πω, ήταν όλα γεμάτα, αυτό θέλω να σε πω, κατάλαβα. Καλά είναι, αυτό, ήρθε η ανάπτυξη. Γλιτάει ο κόσμος, δεν θέλω να πληρώνει, εντάξει, άλλοι μένουν... Εντάξει, άμα 30-35 χρονών έχουν μισθό, μένουν με τους γονείς, οι γονείς πληρώνουν τα έξοδα, κάνουν ράνουν, ξέρω εγώ. Έχουν, υπάρχει λίπος, υπάρχει απόθεμα, μια χαρά είναι ο κοσμάκης. Η νεολαία βγαίνει, τώρα η μεγάλη δεν ξέρω, αλλά η νεολαία όλοι βγαίνουν. Αν και αυτή η επταετία, οχταετία πέρασε έτσι, δηλαδή βέβαια αν ακούσεις το δικό μας ραδιόφωνο θα αντιληφθείς, ας πούμε, μια άλλη κατάσταση. Αν ακούσεις κάποιες άλλες εκπομπές,
θα νομίζεις ότι έπεσε μετεωρίτη στη γύρια, παιδί μου, και ότι δεν υπάρχει ελπίδα καμία. Ας πούμε, και έχει πέσει χολέρα, πανούκλα και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Εντάξει, ναι, ναι, είναι διαφορετικές προσεγγίσεις που έχουμε τώρα στα πράγματα. Τώρα δεν ξέρω, τώρα εγώ με το μετρό, άμα γίνει όταν άλλο γίνει... θέμα, σε Κατερίνα και σε... Ναι, όχι, όταν γίνει, φίλε, εντάξει, εμείς εδώ στα δυτικά. Ναι. Γιατί βλέπω όλοι κατεβαίνουν προς τα κάτω. Στα λύσω όλα, έχω για όλα απαντήσεις, ναι. Τι, για πες, τι. Θα γίνει και στα δυτικά το μετρό. Ε, πότε θα γίνει. Ε, άλλο το, ρε, το πότε. Στο επόμενο πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Θα γίνει το μετρό. Όχι, μην είσαι τέτοια. Έγινε. Για μπάλα τίποτα, εθνική δεν είδες αυτό. Δεν είδα και ο Άγγελος έκανε, έβαλε το κούφο. Καλύτερος προπονητής. Αρχίσαμε τώρα. Όλων των αθλημάτων. Έτσι, θα βγουν τώρα. Όλων των αθλημάτων, όλου του αθλητισμού στην ιστορία του κόσμου. Έτσι, αυτό περιμένω σήμερα, θα ξεσπαθώσει πολλής λαός. Έγινε. Δεν μου λες, το βρίζαν όλοι. Ναι. Γιατί δεν τα κάνει από την αρχή αυτά και πρέπει να στραβώσει το μάτι για να κάνει και την. Μην το ρωτάς εμένα, αυτό είναι μια ζωή συμβαίνει με τον Άγγελο. Μια ζωή συμβαίνει. Μια ζωή. Μόνο η Παναγιά θα δώσει. Θα σου φέρω 600.000 παιχνίδια, 600.000 παραδείγματα. Εσύ, σαν φίλος του ΠΑΟΚ, θα πρέπει να το ξέρεις καλύτερα. Πόσες φορές είδες την ομάδα να κατεβαίνει αλλοπρόσαλα και μετά να ψάχνεις να μαζέψεις τα σημάζευτα. Καλά, αλλοπρόσαλα τώρα. Είναι η χειρότερη εθνική, πιστεύω, των τελευταίων 30 χρόνων. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Όλοι οι παίκτες αγωνίζονται στο εξωτερικό, σε μεγάλες ομάδες, έχουν υψηλά συμβόλαια, μεγάλες ρήτρες. Ναι. Από πού και ως πού. Σκέψου, ναι, ότι, σκέψου ότι δεν υπήρχε παίκτη στη βασική εντεκάδα από την πρωταθλήτρια ομάδα Ελλάδος 2018-2019. Αυτό λέει πολλά, ας πούμε, φαντάσου. Α, για φέτος, για του ΠΑΟΚ. Ναι, 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 ναι. Είδες, και γι' αυτό τον κράζανε εκεί. Ναι, έχει, ναι, τάση, και ποιον έβαζε, το, από την άλλη, ποιον έβαζε, τον Μπίσες Βάρ. Τέλος πάντων. Δεν μπορεί να με, ο τέτοιος, αν και χθες ήταν, δεν είναι καθόλου καλός ο τερματοφύλακας. Εντάξει, είναι καλύτερος από τον Πασχαλάκη. Είναι καλύτερος, λες, ο Βλαχοδήμος. Εντάξει, χθες απλά λίγο τα έκανε πάνω του στην αρχή, τα χέρια του. Να σου πω κάτι, όταν τα πιάνε το καλοκαίρι στην Τούμπα. Μόνο με το Βλαχοδήμος, τι, ποιος, εγώ. Ο Βλαχοδήμος, στην Τούμπα θυμάμαι, φίλε, ναι, στο ζέσταμα, είχε ένα μικρό τερματάκι εκεί, τα τρώγε όλα. Ναι, μαζί δεν είχαμε πάει σε αυτό το μάτς. Μαζί δεν είχαμε πάει σε αυτό το μάτς. Εντάξει, οκ. Έγινε, άντε, θα τα πούμε. Φιλιά, τσάου, τσάου, τσάου. Καλημέρα στην γραμμούλα μας, τα κλείσαν όλα. Καταιγιστικός Φουρένης που δεν θα έβγαινε να μιλήσει, έδειξε πολλά θέματα. Πολλά ζητήματα, έλα, θα πάρουμε φορά. S-Express του πρωινού, καλημέρα στη γραμμούλα. Χαίρετε. Καλώς το να. Καλά, τι σας φταίξαμε, δηλαδή, τι σας έχουμε κάνει τώρα και είμαστε αναγκασμένοι να έχετε στημένοι εκεί που πάτε και μαζί στο γήπεδο και να ακούμε τώρα 12 λεφτά πάω. Ναι, δηλαδή, μετά το θυμί. Τι να κάνεις. Βγες πρώτος. Δηλαδή. Πρέπει να βγαίνει ο κόσμος από τις 6 παρά για να περιγράμει. Ναι, αλλά μοιράζει λίγο το χρόνο γιατί θα βγει ο Λευτέρης και θα έχει δίκαιο να πούμε. Και για να δίνει και γραμμή στέγμα. Όποιος βγει πρώτος, εγώ καταλάβει ότι όποιος βγει πρώτος δίνει και τη θεματολογία της εκπομπής. Ναι, έτσι το βρίζεις. Βγαίνει καμιά Κατερίνα που μιλάει για κοινωνίες. Κατευθείαν. Εγώ θέλω να πω. Αν και δεν είμαι εξιδιωτημένος, εκπροσωπώ την κοινωνία αυτή τη στιγμή και τη λέω ας κάνει και τα 40 και μετά, παιδί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος. Ναι, όποτε θέλουν, ας κάνουν, δεν πειράζει. Ναι. Και έχετε να πούμε και ελπίδες για να πάει κινητικά το δεύτερο. Κάτσετε να πάρετε πρώτο το πρώτο, να τελειώσει, να το πάρετε, όπως λέει ο Κόλκας. Ναι. Αν δεν το πάρουμε, να πάω στο μπουζούκια, λέει. Μόνο στο μπουζούκια θα καταλάβω ότι πήρα πρωτάθλημα. Σωστά. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι το μεγαλύτερο κίνητρο που έχουν οι ποδοσφαιριστές για να κατακτήσουν ένα τρόπαιο είναι τα μπουζούκια. Όντως, αν δεν χωρίς, χωρίς να τους δουν οι ρούφοι και να τους καρφώσουν ότι ο Τάδε ήταν εκεί, κατούρισε στο... Εντάξει, πάνε ένα μαζεμένο και μετά... Το θυμάσαι το σοκ. Το σοκ, πώς το λέγανε, τον τέτοιο που... Τι τσοκ. Το τι τσοκ. Όχι, ρε. Ποιον. Τον άλλο, ρε, τον Κροάτι, τον τέτοιο του ΠΑΟΚ που πήγαινε στο μαγαζί εκεί κοντά στο λιμάνι και τον βγάλα φωτογραφία που κατουρούσε μέσα στο νηπτήρα. Α, το στόχ. Αυτό δεν το ξέρω. Ναι. Όλοι έχουμε και αυτές τις στιγμές. Όχι, θέλω να σου πω, εντάξει. Συμβαίνουν αυτά. Έχουμε ρεπόρτερ Αναστάσια Σκητά, ο οποίος στα πανηγύρια ακολουθεί την αποστολή του ΠΑΟΚ. Ναι, είχε βγει. Πτυχιούχος ή όχι. Όχι, όχι. Αλλά είχε βγει τότε. Αν ήταν πτυχιούχος, θα είχε άλλη βαρύτητα. Στο κύπελο είχε βγει φωτογραφίες. Τους έψαχναν εκεί και είχε βγει φωτογραφίες με τον Μάρτε και τον Ενίρη και φύγαν και οι δύο την επόμενη χρονιά. Κανονικά. Μάλιστα. Πώς το είδες τα πράγματα, τώρα... παρακολούθησε εθνική καθόλου, τίποτα. Ναι, βέβαια. Έχει, νομίζω ότι. Το είχα δεν ξέρω αν το είχα ξαναπεί, αλλά θα πω ότι το είχα ξαναπεί γιατί τώρα μου ήρθε και έτσι στο μυαλό ότι με Άγγελο Αναστασιάδη θα έχουμε ένα ενδιαφέρον παραπάνω και δεν θα βαρεθούμε ποτέ.
Ναι, θα υπάρχει έτσι κουβέντα, κουβέντα για την εθνική. Ναι, θα ξυπνήσει τώρα το DNA του Παουκτσί, πώς το λένε γενικότερα, και θα μεταδοθεί. Αυτό τώρα ότι κάποιος ο οποίος είναι πόνιμος στον ΠΑΟΚ θα έχει ας πούμε το 50% 100% ναι και το 50% 100% όχι. Θα αναβιώσουν καταστάσεις αλπικίδιδες και, ναι, και δηλαδή. Αλλά, αυτό δηλαδή πρέπει να συμβαίνει πάντα. Δεν δηλαδή, χρησιμοποίησε κανένα παίχτη από τον ΠΑΟΚ. Πού ήταν. Και με άξονα, ναι, να θα βγουν τώρα οι μεν θα λένε αυτό ή δεν θα λένε το άλλο. Ότι καλά έκανε το αποτέλεσμα. Εκ του αποτελέσματος ας πούμε δικαιώνεται, οι άλλοι θα λένε κάτσε ρε ένα τύπο φουρναρής από τον πρωταθλητή ο οποίος δεν στέφτηκε ακόμα να τον ακόμα, τον ναι, ακόμα ναι. Μία φορά. Ο υποψήφιος, ο πάρα πολύ πιθανός πρωταθλητής. Ναι, όχι με τις περισσότερες πιθανότητες για να μην φανώ και την Παοκτσή. Όσοι σε δύο αγωνιστικές πανηγυρίζει μαθηματικά. Έχω τις περισσότερες πιθανότητες, δηλαδή με πολύ λίγες που μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω, αλλά εδώ ναι. Ελλάδα είσαι. Ελλάδα είσαι, μάλιστα. Να γίνει. Νότια Μακεδονία είσαι. Μάλιστα, ένα, δύο, τρεις, πέντε αγωνιστικές, τι μπορεί να γίνει για να ανατραπεί ναι, κατάσταση. Ο Κομίτης που λέγαμε. Ο Κομίτης, αυτό, μάλιστα. Ο Κομίτης ή και ο Κομίνης, μπορώ να σου και πω. Ο Κομίνης, γιατί μάλιστα. Όχι. Ναι. Βέβαια. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Έγινε. Κατά τα άλλα, τίποτα κανένα νέο, γιατί. Ησυχία. Τηλέφωνο και από τη. Τι νέο. Το Trinidad. Να, περιμένει, θα περιμένουμε. Περιμένει και η Επιτροπή να υποδεχθεί το Λευτέρι. Θα έχει καθυστέρηση η πτήση, μάλλον. Μήπως δεν έχουν φύγει ακόμα από το Λεβέντι. Έχουμε ανταπόκριση από το Λεβέντι. Θα γίνει, θα γίνει. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Γεια. Μέσα Express. Καλημερίζουμε τον κόσμο. Εδώ στην πραγματικότητά μας, στο λόγο επειδή, στο Λίμπερο. Με εθνικούλα δηλαδή. Να δεσπόζει όσον αφορά το θέμα της ειδησιογραφίας, καθότι δεν είχαμε και τα πρωταθλήματα, είχαμε τα παιχνίδια της φάσης, τα πρώτα δύο παιχνίδια των προκριματικών για το Euro 2020. Στις προηγούμενες των αναμετρήσεων ο περισσότερος κόσμος έλεγε ότι η εθνική δεν πουλάει, η εθνική δεν έχει ενδιαφέρον, ποιος ασχολείται με την εθνική. Αλλά όσο να είναι, εδώ τουλάχιστον για τη Σαλονικούλα μας, με Άγγελο Αναστασιάδη στον πάγκο της ομάδος, υπάρχει ένα λιγοντή έτσι, ιντρικαδόρικο στοιχείο που θα σε κάνει είτε βρίσκεσαι από τη μία είτε βρίσκεσαι από την άλλη πλευρά να ασχοληθείς. Τον Άγγελο είτε το λατρεύεις είτε τον δεν το λατρεύεις. Καταπληκτικό, νέος Ντάνος κι εγώ. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Κύριε Μπάμπη, δεν έχω πολλές μπολάδες. Nice. Σε παίρνω εδώ από την Μπαρτσελονέτα, από τον μπαρ Λέω, το κλείσαμε το μαγαζί. Αλλάξαμε στέκι, ναι. Μέση, εδώ πέρα στην Καταλωνία τα πράγματα είναι πολύ όμορφα. Γενικά υπάρχει μία, είχαμε κοπέλες από τη Χιλή, από την Αργεντινή. Κοπέλες από το δίσταμο, φέρτε νερό και ξύδι, πώς λέει το τραγούδι. Φοιτήτριες είναι εδώ, ράβουν ρούχα, φτιάχνουν μαξιλάρια, τα πουλάνε, πληρώνουν τα νίκια τους, συμπερνάνε φίνα. Βαν πήγες, ναι. Όχι, Βαρκελόνη. Έχουν ανάγκη να ράβουν μαξιλαροθήκη στη Βαρκελόνη. Έχουν ανάγκη γιατί οι κοπέλες είναι από τη Χιλή. Μάλιστα. Και στη Χιλή πεινάει ο κόσμος. Δεν πεινάει καλά. Ναι, εδώ στη Χιλή εδώ είναι απλά. Οι Αργεντινές χορεύουν ωραία το τάγκο. Δουλεύουν σε κάτι μαγαζιά με φλαμέγκο. Έχουν και κάτι φίλες από τη Βενεζουέλα. Oh. Εδώ λέει είναι, δεν φεύγω από εδώ. Δεν το κουνάω. Δεν το κουνάω πεπαέ, αν δεν μου πέψουν τα πολιτεία στο τάγμα. Μπράβο, έγινες, σε χαιρετούμε. Εδώ περνάμε ωραία, τρώμε τάπας, το φουέ, ξέρεις το φουέ το ωραίο το ναι, αυτό. Εδώ είναι ωραία. Κρασάκια ωραία έχει, εδώ είμαστε. Εδώ, πόσες φορές θα πεις το εδώ. Δύο-τρεις μέρες θα κάτσω εδώ. Να κάτσεις, εδώ δεν πιάνω. Φεύγω για Τρίνιτα, δεν τον πάκω. Φιλιά, τσάω, να βρεις τον. Πώς θέλω το Τρίνιτα, δεν τον πάκω. Σπρίντερ. Τώρα δεν μου σκάει. Αυτά θα το δούμε, θα το δούμε. Τετάρτη 27 του Μαρτιού, σε χώρα από τους εορτάζοντες, είναι Παγκόσμια ημέρα θεάτρου. Εμάς τους λάτριδι των τεχνών, η οποία καθιερώθηκε το 1961. Χρόνια πολλά και σε πολλούς από τους ποδοσφαιριστάς που κατά καιρούς έχουμε στα ελληνικά γήπεδα θεατρίνους. Είναι ένας αρκετά ποδοσφαιρικός όρος, βουτυχτέ και ούτω καθεξής. Και επιπροσθέντως είναι και διεθνής ημέρα ουίσκι σήμερα. Μορ, τι μας λες.
Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Μαρτίου ημερομηνία, λέει, γέννησης του Άγγλου δημοσιογράφου και συγγραφέα βιβλίων για την μπύρα και το ουίσκι. Ωραία θεματολογία, επέλεξε ο μεγάλος Μάικλ Τζάκσον. Σόπα ρε. Μάλλον μας δουλεύουνε. Η πρωτοβουλία ανήκει σε συναδέλφους του, του ειδικού τύπου, και πρωτογιορτάστηκε το 2009 κατά τη διάρκεια ενός φεστιβάλ ουίσκι στη Βόρειο Ολλανδία. Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στη γιορτή του δημοφιλού σποτού, ενθαρρύνονται να πιούν ένα ποτήρι ουίσκι και να καταθέσουν τον οβολό του στη μάχη για την καταπολέμηση της νόσου του Πάρκινσον, που ήταν η αιτία θανάτου του Τζάκσον το 2007. Πίνουμε ουίσκι δηλαδή για καλό σκοπό. Έτσι το στρέχω. Να αισθάνεσαι ότι προσφέρεις στην κοινωνία. Έχω κάτι εδώ τώρα στο μυαλό μου, αρκετούς που γίνουν μεγάλο δωρητέ και μεγάλο ευεργέτε πίνοντας ουισκάκι. Το πάλε ποτέ και δικό μας εθνικό ποτό. Βέβαια λίγο τι τώρα ξεπέσαμε, να σας πω την αλήθεια, απ' τα ουίσκια σε κάτι φτωχοτσίπουρα και ρετσίνες. Επίσης παρατήρηση σημειολογική ετών βέβαια είναι ότι στην Νότια Ελλάδα δεν γνωρίζουν την ρετσίνα. Δεν πίνουν ρετσίνα, δεν έχουν εφιαλωμένες ρετσίνες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, το θεωρούν υποδιέστερο ποτό. Έχουν κρασί, αλλά και αυτό όχι αμαναμάν. Δηλαδή και στα βέρνσες αυτά πίνουν σημειολογική. Τώρα ανάλυση εδώ κάνουμε ρεπορτάζ ουγιαστιά. Έχουν μπύρες. Όχι, δεν πίνουν ρετσίνες. Τις έχουν συνδυάσει μήπως με τις ομάδες μας εδώ. Γιατί και πώς, κυρίες και κύριοι, τι θέλουν να επιτύχουν ή τι θέλουν να καταδείξουν με αυτό οι φίλοι μας οι πρωτεβουσκιάνοι και γενικότερα οι νοτιοελλαδίτε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Τι έγινε, ρε. Οπ, καλώς το να. Άκουγα πάπη το βράδυ σε επανάληψη στην εκπομπή. Ναι. Και είδα πάλι τις συναρτησίες που λένε αυτοί οι μαυράσπροι και άλλες ομάδες. Ναι, έκανες ανάλυση και εσύ σαν το Βαρούχα των επίμαχων φάσεων της εκπομπής. Τι συναρτησίες λένε αυτή η ομάδα του δημοσίου. Ναι. Η ομάδα των στραμών υποβρυχίων και των παγωμένων χρεών. Και λέγα για τον μπάσκετ, ας πούμε. Mm-hmm. Έχω ξαναπεί, εγώ στον μπάσκετ, ας πούμε, τι να σου πω τώρα, είμαι οι Lakers. Ναι. Και αυτή είναι ο ύφεστος. Μάλιστα. Τόσο μεγάλη διαφορά μας. Οι Lakers έχουν που... να πάρουν τίτλο βέβαια και είναι τώρα τη φάπα στη φάπα. Δεν είναι πειράζει, στο NBA. Κίτρινα να... φοράνε. Κίτρινα φορά και μπλε. Ναι. Κατάλαβες, οπότε αυτοί καλά θα κάνουν, μην μιλάνε για μπάσκετ. Μάλιστα. Ας βάρουν τώρα αυτό το χάρτινο πρωταθληματάκι που τους δίνουν. Στο μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο, τώρα με μπέρδεψες. Ποιο μπάσκετ. Εμπάει και το μπάσκετ τώρα μου λέγες, γι' αυτό με μπέρδεψες. Τι χαζά είναι αυτά που λες. Μα δεν μου λέγες τώρα για το. Ναι, ναι, για το μπάσκετ. Ναι, και το ναι, κάνω και αυτό και πάω στο... στο ποδόσφαιρο μετά. Ναι. Ας το πάρουν αυτό το χάρτινο, ας πούμε, και ας μας αφήσουν ήσυχους. Ναι, και άμα ξεκινήσει, αν ξεκινήσει η αυτοκρατορία. Πιανού. Λέω, μια, να χτιστεί μια νέα αυτοκρατορία. Ναι, ναι, πιανού δηλαδή, για πες, που εσύ λες, αλλά για ποιον. Λέω, του ΠΑΟΚ, στο ποδόσφαιρο. Γέλιο. Λέω, ρε. Καλά, με έκανες και γέλασα. Ναι, είμαστε και χιουμοριστική εκπομπή. Ναι, ρε φίλε, ναι. Τι αυτοκρατορία να ξεκινήσουν, βρε, οι καημένοι. Λέω, ρε παιδί μου, αν πάρεις τα λεφτά, προκριθείς κανένα Champions League, κανένα αυτό. Ποτέ. Θα ζωμάρεις, βαλβαρίζεις, σοβαρό άτομο. Εντάξει, ρωτάω τώρα εσένα, ας πούμε, που βλέπεις χρόνια ποδόσφαιρο. Θα πάρουν ένα αυτό, ναι. Και τέλος. Τώρα και τέλος. Μετά από 50 χρόνια, ανάλογος ποια θα είναι η κυβέρνηση, κατάλαβες. Μάλιστα, άρα προαναγγέλεις αλλαγή του πολιτικού σκηνικού από Οκτώβριο. Δεν ασχολούμαι, εγώ με τα πολιτικά δεν ασχολούμαι. Ναι, λέω, ρε παιδί μου, λέω, ναι, μάλιστα. Οπότε ψήφισα. Έχω να πάω 3 τετραετίες να ψηφίσω. Mm-hmm. Και δεν ψήφισα γιατί δεν με ενδιαφέρει κιόλας η πολιτική. Και ιδίως τώρα αυτούς εδώ που τους υποστηρίζουν πάντα οι πολιτικοί. Mm-hmm. Πασόκια, μασόκια, τσίπρες, μήπρες, σύκρες. Άστε ρε φίλε. Mm-hmm. Αλλά θα κάνουν να βγάλουν λίγο τη βούβα. Οκ. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσάω, τσάω, τσάω. Ωραίο αυτό που είπε ο φίλος μας ο Πασχάλης. Άκουσα και την επανάληψη.
Είδα το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο επίπεδο που έχει αυτή η εκπομπή και τι κρύβεται πίσω από τα λεγόμενα και τα δικά μας, αλλά φυσικά και των ακροατών και τα... και οι συνομιλίες μεταξύ αυτών. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να, καλώς το να. Θα ήθελα για τον κύριο Ευγενέστατο, το κύριο τον προηγούμενο μου, αν μπορούσατε να βάλετε λίγο τις δηλώσεις του Μπαρμπασάβα. Ναι. Παλιές και τις καινούργιες. Δηλαδή, ποιες ποιες από όλες, γιατί έχει πολλάκις. Ας βάλει κάτι έτσι να το... να τη διαγείρει λίγο τη μνήμη. Ξέχασε ότι η Παοκάρα από εδώ και πέρα έχει αυτοκρατορία, γιατί είναι αυτοκράτορας. Έχει ομαδάρα υπερ πλήρες. Σε παρακαλώ, βάλ' τον λίγο να τον κάνεις να του διαγείρεις λίγο την από μέσα από το μυαλό του λιγάκι να... Βγες από το μυαλό μου, βγες. Ποιες δηλώσεις, δηλαδή τι είχε πει, για θύμισα μου και εμένα, γιατί και εγώ τώρα μπερδεύω. Βάλε κάτι. Κάποιες δηλώσεις, ναι. Κάποιες δηλώσεις στο κλάμα του Μποτία, του Μπρίγιοβιτς, κάτι τέτοια βάλ' τον, να σε παρακαλώ πολύ, βάλ' τον έτσι λίγο να... Μπας κύριε, μέσα είναι και πρωί ο άνθρωπος, είναι καλός, είναι ευγενικότατος. Βέβαια. Βάλτε σε παρακαλώ έτσι λίγο να στανιάρει λίγο ο άνθρωπος. Ναι. Βάλτε τον γκολ λίγο το, σε παρακαλώ, το παλιό τον γκολ, αυτό το παιδί μας, το Κοτσίδα που έφυγε στην Αραβία. Του Πρίγιοβιτς, τον ξέχασες κιόλας. Ναι, όχι δεν το ξέχασα. Βάλτε να λίγο... κάτι άλλα πράγματα. Εγώ να σας πω κάτι. Βεβαίως. 1-0 νορμάλ άνθρωπος με Ολυμπιακό. 2-0 χαρούμενος άνθρωπος. 3-0 ξαλάφρωσα. Αχα, μάλιστα. Και όπως κατάλαβε. Ξαλάφρωσα. Είμαι 65 χρονών. Δεν ακούγεστε για τόσο, βέβαια. Για πιο νεαρός. Είμαι το 54, το 54 μάλιστα. 112 σειρά. Ξαλάφρωσα, αγόρι μου, στο 3-0. Βάλε σε παρακαλώ να ακούσει κάτι, γιατί εμείς φέτος είμαστε χαρούμενοι και θα είμαστε χαρούμενοι μέχρι το 2099. Μάλιστα. Έγινε, σας ευχαριστούμε πολύ. Σε παρακαλώ, βάλε να ακούσω ναι, κάτι. Ναι, κάτι από Σάβα, κάτι θα βρούμε, εντάξει. Από τον Μπαρμπασάβα και από το τρίτο γκολάκι του. Και από το τρίτο γκολάκι που βάλε. Βάλε γουρού, βάλε το σανιάρι του ανθρωπάκι. Ναι, κάτι θα βρω. Έγινε. Φιλιά, τσάω. Βάλε κάτι από Σάβα. Κάτι πρέπει να βρούμε. Τι να βρεις. Σαν να ακούγεται σαν τραγούδι, ίσως. Η μελωδία της ευτυχίας, ας πούμε, να τυχεί τώρα στα αυτιά των. Φίλων του ΠΑΟΚ. Τώρα βάζουμε τραγούδια, βάζουμε δηλώσεις Σάββα Θεοδωρίδη, αλλά πιο τώρα, πιο απ' όλα. Χαμός γίνεται ούτως ή άλλως με τις δηλώσεις του Σάββα Θεοδωρίδη. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Στο φίλο και ναι. Κοντά στην ηλικία που μίλησε, τον ξελαφρωμένο, ξελάφρωσε τον τρίτο, δεν έχω πρόθεση δηλαδή. Να, έτσι, καλά, ναι, που και ναι, πώς δεν έχεις. Ναι, σε παρακαλώ τώρα, είσαι προκατηλημένο. Ρίχτω. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό. Επειδή έχω υπάρξει αυτοκράτορας και ξέρω, έτσι. Κατά τη... η αυτοκρατορία του Άρη γεννήθηκε με το που πάτησε ο Θεός εδώ. Τώρα, να πάμε σε αντιστοιχεία. Ο ΠΑΟΚ ήταν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, πονάνε τα μυαλά μας και είναι κοντά να διαλυθεί και ήρθε ο δικός σου ο Θεός. Καλά μέχρι εδώ. Ναι. Ο οποίος σήμερα ηρίστο εμπαρόδο έχει και γενέθλια ο Ιβάν Σαββίδης. Σαν ωραία. Σήμερα άνθρωπος... το 1959 γεννηθείς. Τι λες. Ναι. Όλες μας τις ευχές. Πρώτο δηλαδή σαν έχουν... ένα χρηματοδότη που ήρθε και έδωσε ανάθεση στην Βόρειο Ελλάδα, μιλάω πολύ σοβαρά. Ναι, κρυός δεν είναι, κρυός δεν είναι. Δεν τα ξέρω αυτά, έχουμε πει και άλλη φορά, όταν θα μιλάτε για τέτοια είναι σαν να μην είμαστε στη γραμμή μαζί. Μάλιστα, λοιπόν, καλά, αυτό θα κάνει ειδικό, κάνει ειδική αναφορά αργότερα, χωράει δηλαδή. Ναι, θα κάνουμε μια ανάλυση του ζωδίου. Απλά, μιλώντας τώρα για αυτοκρατορίες και αυτά δηλαδή που έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους, κάνω εγώ την αντιπαραβολή ρε παιδί μου. Πώς έγινε επειδή 2 δεκαετίες ο Άρης έγινε αυτοκράτορας επειδή ήρθε ο γκάνγκστερ
υπήρχε και υποδομή ούτως ή άλλως, και να επιθυμίσω πάλι ότι ήρθε στην περίοδο 80-81, ενώ ο Άρης είχε πάρει πρωτάθλημα 79-80. Λίγοι το ξέρουν αυτό. Με σκόνδρα, ναι, είχε πάρει πρωτάθλημα πριν Γκάλη Γιαννάκη ο Άρης. Και ήταν ο λόγος για τον οποίο ήρθε ο Γκάλης στον πρωταθλητή. Τον είχε πλησιάσει πρώτο ο Παναθηναϊκός. Ναι. Είχε στείλει και φωτογραφία με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στην ομάδα, την εφημερίδα. Και πάει τότε ο συγχωρεμένος ο Τσιλικαρίδης με κάτι εικόνες Παναγίας, επειδή ήξερε ότι είναι κολλητό, πώς το λένε, με τη μητέρα του, ήταν άρρωστη, ναι, μητέρα του, να μην τα απολογώ. Και τελικά, ενώ ήταν και στα λεφτά περισσότερος ο Παναθηναϊκός, γίνεται η μαγική ερώτηση από τον γκάγκστερ. Ρε παιδιά, ποιος είναι ο πρωταθλητής? Α, πρωταθλητής είναι ο Άρης. Θα πάω στον πρωταθλητή. Έτσι. Κοίτα να δεις τώρα συμπτώσεις, να πούμε, και τα φάση. Καταλάβες, τέλος πάντων. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε, όχι, στο άλλο το θέμα. Ναι. Μπορείς να μου θυμίσεις, κύριε Μπάμπη, που λέει και ο Λευτέρης, ναι, πόσα χρόνια είναι εδώ ο κύριος Ιβάν? Νομίζω από το 12, από το 13. Ναι, πότε ήρθε και από πότε παλεύει και τρώει φόρμα από το κατσαρί. Ναι. Ναι, τι θέλω να πω δηλαδή. Ναι. Μια αυτοκρατορία γίνεται με το που πτάει κάποιος χωσάδας, με την καλή έννοια, και ο άνθρωπος είναι πολύ χωσάδας. Κάνεις μεγάλο λάθος, η περίπτωση του Κόκαλη σου ανατρέπει το επιχείρημα. Πόσο καιρό, ο Κόκαλης πόσο καιρό έκανε να πάρει, να ξεκινήσει να παίρνει πρωταθλήματα και κύπελα? 5-6 χρόνια. Δεν ξέρω να μου το πείτε εσείς. 5-6 χρόνια. 5-6 ναι, χρόνια έκανε ο Κόκαλης για να αρχίσει να χτίζει την αυτοκρατορία του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο. Δεν ιδίως... το ξέρω αυτό, να το δεχτώ. Όχι, ναι, όχι, να το δεχτώ. Δεν είναι να το δεχτείς, είναι η πραγματικότητα. Είχε έρθει ρε, το 93. Ναι, εντάξει, δεν παίρνω το μέρος κανενός. Ναι, αλλά έφερνε κάποιους παίχτες ονόματα. Μα αυτό σου λέω. Μα ακριβώς αυτό σου λέω. Δεν έφερνε, Σοκ και Τοκ και τους μισούς και παραπάνω, να πούμε, από την πρώην Σοβιετική Δημοκρατία. Γιατί έφερνε Γιακινή, τέτοια αυτά, ιστορίες, έρχονταν παίχτες. Ενώ ο κύριος Χωσάδας είναι τώρα εδώ τόσα χρόνια και με τόσες αλλαγές και με τόσα λεφτά που δώσει ο άνθρωπος, εδέησε να πάρει, δεν το πήρε ακόμα ένα πρωτάθλημα. Με αυτές τις αναλογίες, πώς είναι δυνατόν να και η ρίστον παρόδο με την πρώτη ευκαιρία πουλάει, μόλις ζητηθεί, και το πρώτο όνομα της ομάδος, εντάξει. Έχει συμβεί και αυτό. Που σημαίνει ποτέ δεν κράτησε ένα κορμό να τον πλαισιώσει και να πάει παραπάνω. Μάλιστα. Εδώ ο Άρης πούλησε παίχτη και αυτοί που μείνανε πίσω βάζαν περισσότερα. Πώς δεν πάει παραπάνω? Αυτό τυχαίνει μια φορά στις 30 φορές. Άρα πάλι λάθος ήταν το σύστημα που λέγεται ΠΑΟ. Ναι, πούλησε παίχτη και πάει να κάνει τον double. Δεν σημαίνει αυτό ότι... Ναι, σημαίνει ότι παραπέμπουν όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί στο πρώτο γύρο, συγγνώμη τώρα, ο Ολυμπιακός, και μην βγουν οι άλλοι, ήταν ομάδα στον πρώτο, με μηδενικό, με ανύπαρκτο Παναθηναϊκό, με ανύπαρκτο, με ανύπαρκτη ΑΕΚ, που δεν βάζει ο άλλος τα καβούρια να μην φύγουν μέσα από τις τσέπες τους, ο περιβόητος Τίγρης, με Άρη που μόλις έχει παρκάρει τα τρακτέρ και το παλεύει και πάει πολύ καλά. Και ο Άρης εντός των ημερών στέλνει άνθρωπο στη Λας Πάλμας να διαπραγματευτεί με 1,5 εκατομμύριο για Ματέο. Ωραία, έγινε, σε χαιρετούμε. Έτσι γίνονται αυτοκρατορίες, λοιπόν, μόνο στα λόγια. Θα τα φιλιά, τσάω τσάω. Θα μελετήσουμε βίους αυτοκρατόρων μόλις επιστρέψουμε από το μικρό μας διαλυματάκι, καθότι φτάσαμε στις 6:33 και 36. Θα κάνω το σαρδαμάκι, αλλά το σώζω την τελευταία στιγμή. Εδώ στο λόγο, επειδή το γλέντι αρχίζει και ανάβει, θα αρχίσουμε να αποκτάμε εξάψεις. Μείνετε συντονισμένοι, τώρα ξεκινάμε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο, επειδή στον Λίπερο 107,4, στο πρωινό της 27ης του Μαρτιού. Είπαμε ότι σαν σήμερα το 1959 γεννήθηκε ο Ιβάν Σαββίδης. Με ποιους θα μπορούσε να κάνει κοινό πάρτι για να μοιραστούν και τα έξοδα? Με Λευτέρη Πανταζή, ο οποίος είναι μεγαλύτερος του Ιβάν κατά 4 χρόνια. Κι όμως, γεννηθεί στο 1955 με τον Ταραντίνο, επίσης ο οποίος γεννήθηκε το 1963, με τον Ζάρκο Πάσπαλη που γεννήθηκε το 1966, με τη Μαράια Κάρεϊ που γεννήθηκε το 70, τον Ιωάννη Μελισανίδη, τον Έλληνα Ολυμπιονίκη, γεννήθηκε το 1977 σαν σήμερα, και πολλούς άλλους. Κρυός είναι, καλά το είπα.
Κοιτάξτε το Google, άρα 21 Τρίτου με 24 είναι το ζώδιο του κρύου. Είναι το ίδιο ζώδιο με τον ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, ο Ιβάν Σαββίδης. Για τον ΠΑΟΚ δεν έχουμε ακριβή ημερομηνία ίδρυσης ή γέννησης. Κάθε χρόνο την ημέρα των γενεθλίων, εκεί λίγο έτσι παλατζάρουμε για να βρούμε όχι πότε καταθέθηκε το καταστατικό, πότε δηλώθηκε. Αλλά χοντρικά το περνάμε στο ζώδιο του κρύου. Την πρώτη μέρα του κρύου φέρουν το μανδραγόρα που λέγε και ο αείμνηστος Νίκος Παπάζογλου. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Ραφαήλ. Μας στέλνει τα χαιρετίσματά του από την Σκοπιά. Μπάμπι λέει καλημέρα και καλή εκπομπή. Τα φιλιά μας και η αγωνιστική μας χαιρετισμοί σε όλα τα στρατευμένα νιάτα που ενδεχομένως συντονίζονται με την εκπομπή ή επιλέγουν εμάς για να τους κρατήσουμε παρέα σε αυτές τις σούπερ βαρετές ώρες, τις ώρες που δεν περνάνε με τίποτα στη Σκοπιά. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει κάτι στη ζωή μας πιο βαρετό, ίσως από αγώνες της Εθνικής με σκύμπε προπονητή ενδεχομένως. Θα μπορούσαν να συναγωνιστούν το επίπεδο των συναισθημάτων που αποκομίζαμε όταν φιλούσαμε την μαμά πατρίδα. 2-31-02-87 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 545-26 και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί μας βρίσκεται και επικοινωνείτε με την εκπομπούλα μας. Πριν αρχίσουμε για να φερόμαστε στα όσα παρακολουθήσαμε χθες και στα όσα συνέβησαν στη Βοσνία, μια σύντομη ενημέρωση φυσικά και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Εμείς δεν βλέπουμε Ατλαντικό, αλλά φτάνοντας προς το τέλος της regular season φουντώνουν οι μάχες για την τελική κατάταξη των ομάδων και να δημιουργηθούν και τα ζευγάρια των 16. Τα ξημερώματα Cavaliers Celtics 106-116, Charlotte Hornets San Antonio Spurs 125-116 μετά από παράταση, Miami Heat Orlando Magic 99-104, Toronto Raptors Chicago Bulls 112-103, Milwaukee Bucks Houston Rockets 108-94, νίκη για τον Γιάννη Αντετοκούμπο και ίσως επίδειξη ισχύως όσον αφορά το ποιος θα πάρει την φετινή διάκριση, τον τίτλο του MVP του πρωταθλήματος του NBA. Οι Rockets είχαν βγάλει ένα tweet που έλεγαν ότι ο MVP αντιμετωπίζει σήμερα τους Milwaukee και απάντησαν οι Bucks από κάτω ότι δεν γίνεται να παίξει ο Γιάννης Αντετοκούμπο αντιμέτωπος με τον εαυτό του. Ο Γιάννης τελείωσε το παιχνίδι με 19 πόντους, 14 rebound, 4 assist και μία ταπά. Στον αντίποδα ο Μούσκιας μέτρησε 23 πόντους, 10 rebound, 7 assist με 9 στα 26 shoot και οι Bucks συνεχίζουν ακάθεκτοι τον δρόμο προς την κορυφή, τον δρόμο προς, προς το απόλυτο ρεκόρ, στην απόλυτη έδρα. Στο απόλυτο πλεονέκτημα έδρας, να το θέσω καλύτερα. Timberwolves Clippers 111-122, Pelicans Atlanta Hawks 120-130, Mavericks Sacramento Kings 121-125, Nuggets Pistons 90-52 και αυτή τη στιγμή παίζουν οι Lakers που ανέφερε και ο φίλος μας ο Πασχάλης με τους Wizards. Είναι στο 110-100 στην τέταρτη περίοδο, 5 λεπτά πριν από την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Ολοκληρωθήκανε και οι αγώνες των εθνικών ομάδων χθες, με την εθνική μας να καταφέρνει να επιστρέψει από την Κόλλο στον Παράδεισο και τέτοια, έπεσε από το Λευκό Πύργο και βρήκε πορτοφόλι και ούτω καθεξής, να καταφέρνει και να αποδρά. Έτσι και έτσι μπορείς να το χαρακτηρίσεις το συνέστημα που αποκομίζει κανείς και αν παρακολούθησε το παιχνίδι, αλλά και από τα ίδια τα μέλη της Εθνικής. Φάνηκε κιόλας από τις δηλώσεις του Άγγελου Αναστασιάδη μετά το τέλος του παιχνιδιού ότι δικαιούμασταν την νίκη, έτσι πως εξελίχθηκε το
Το παιχνίδι εθνική ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα. Το παιχνίδι βρέθηκε νομίζω στο 19. Πολύ νωρίς να βρίσκεται πίσω στο σκορ με 2-0. Και τα πράγματα να είναι πάρα πολύ δυσίωνα για αυτήν. Πόσα θα φας, με πάρα πολύ κακή εθνική, με πολύ αμυντικογενή προσέγγιση. Σαν να αντιμετωπίζει δηλαδή τώρα ένα κράμα Ισπανίας, Γαλλίας. Ισπανία αποκλείστηκαν κιόλας, δεν είναι και στα καλύτερά του. Ξέρω εγώ, Γαλλοκροατίες ένα παίζει. Ξέρω, το φοβήθηκε πάρα πολύ το παιχνίδι. Χωρίς καθαρό μη επιθετικό, ένας Δόνης και ένας Φορτούνης δηλαδή μπροστά, και όλοι οι άλλοι περισσότερο να διώχνουν την μπάλα, πράγμα το οποίο δεν έπιασε. Είναι η αλήθεια, η εθνική δεν ξέρω αν ευνηδιάστηκε, αν δεν μπορούσε να δουλέψει κάτω από αυτό το πρίσμα με το 5-3-2, αυτό έτσι το ελληνοπρεπές σύστημα. Αυτό μας αρμόζει, αυτό μπορεί να μας πάει και μπροστά. Το λέτε, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο αλλάξανε τα πράγματα. Κανείς δεν ξέρει τι συνέβη. Γύρισε η μπίλια, γύρισε το παιχνίδι, κερδίζοντας ένα εντάξει πέναλτι που αν συνέβαινε στο ελληνικό πρωτάθλημα θα σήκωνε συζητήσεις. Όπως επίσης και η κόκκινη στον καλύτερο παίχτη της Βοσνίας, τον Πιάνιτς, μπορεί να θεωρηθεί αυστηρή. Αν ήταν δηλαδή τώρα εδώ σε ένα ντέρμπι ανάμεταξύ των, ξέρω εγώ, ΑΕΚ Ολυμπιακός, Άρης ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Ολυμπιακός, θα σήκωνε πάρα πολλές συζητήσεις και θα το τραβούσαμε και θα στείναμε και εκπομπές που λέει και ο Μάριος Ουασλαμάς πάνω σε αυτό. Όπως και να έχει, με πέναλτι του Φορτούνη και με γκολ του από το πουθενά Κολοβού, θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε που αγωνίζεται ο Κολοβός, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω πόσοι τώρα γνωρίζαν ότι ήταν στην Λευκοσία, στη Λεμεσό που παίζει. Να, δεν ξέχασα και την ομάδα. Κάπου στην Κύπρο τέλος πάντων. Ο πάλε ποτέ παίκτης του Πανιωνίου, του Ολυμπιακού, της Χόφενχάιμ, κάπου είχε παίξει και στο εξωτερικό. Από το πουθενά μπήκε αλλαγή και κατάφερε να δώσει τον βαθμό στην Ελλάδα, να φεύγει από τη Βοσνία με ένα πολύτιμο βαθμό, γιατί νομίζω ότι δύο είναι οι ομάδες που θα περάσουν από το διευρυμένο, τη διευρυμένη διαδικασία αυτή του Euro 2020. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Που δεν παίζει ήταν γκολάρα. Mm-hmm. Από τους λίγες γκολάρες. Ναι. Μόνο ένας Αναστασιάδης θα μπορούσε, όχι ότι παίρνω το μέρος του τώρα, να κάνει τέτοιο συνειρμό και να τον ανακαλύψει κάπου στη Μεγαλόνισο. Ναι. Αν δεν το έκανε, θα λέγανε όλοι, φαντάζομαι ότι όταν μπήκε Κολοβός, όλοι θα λέγανε τι είναι αυτά, που το βρήκε και αυτά, δεν τον ανέστησες και ξέρω ξεκάθαρα. Να παίρνεις και ναι, τέτοια. Καλά αρέσει, παντού τα ίδια. Γιατί δεν βάζει μέσα τον Κουλούρη, τον πρώτο σκόρερ επίσης. Μπράβο, ναι. Κοίταξε, ναι, η ομάδα της στήθηκε ή κατέβηκε λαθασμένα, δεν ξέρω τώρα αν μπορούμε να το πούμε αυτό, λαθασμένα, παγωμένα. Αλλά το Άλφα και το Μέγα ήταν η αποβολή. Αν δεν δινόταν η αποβολή, δεν θα ισοφαρίζαμε. Ναι, καλά, επηρέασε τα μάλα ή επηρέασε μέγιστα, αλλά και στο καπάκι, δηλαδή μετά το πέναλτι που ψιλοδιαμαρτυρήθηκαν, καπάκι και η αποβολή, κόπηκαν τα πόδια τους τώρα. Αλλά ούτως ή άλλως, στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα ήταν η μέρα με τη νύχτα. Η Βοσνία ήταν ανύπαρκτη. Και με 11 που έπαιζε. Να τα λέμε και αυτά, ίσως το φοβήθηκε, γύρισε πίσω. Δεν ξέρω και εγώ το τι. Παιχνίδι, εντάξει μωρό, ο άνθρωπος είναι της παλιάς σχολής. Σφαλιά. Πώς είναι εγώ που ξέρω, κατέβη... δεν τα έχω καλά με τον Ιωαννίδη να πούμε. Κατέβηκε η Παναγιά, ποιος ξέρει τι έγινε. Δεν είναι μόνο αυτό, αυτά είναι εσωτερικά κολλήματα. Εντάξει, τώρα φυλάει 5 εικόνες και εγώ της εκκλησίας είμαι και το λέω ανοιχτά. Άλλο να πούμε να είσαι θρησκευόμενος και άλλο να είσαι θρησκόληπτος. Όπως και να έχει όμως, ναι, όπως και να έχει όμως, το θέμα είναι ότι ο βαθμός ή το πολύτιμο. Ναι, δεν το συζητάμε. Τούρθε, δηλαδή καπάκι ιστορία. Δηλαδή να τον πέναλτι, να και στα δύο λεπτά επάνω, στα δυόμιση, να και αποβολή. Οπότε από τη μια έρχεται η κατάρρευση ψυχολογική και από την άλλη σε λέει, όπ, πιστεύουμε, το έχουμε να πούμε και γίνει ιστορία. Τώρα, εγώ γιατί πήρα. Γιατί ξαναπήρα. Μπορώ να αναφερθώ λίγο στα πρώτα λεγόμενά σας και κυρίως στον πανηγυρικό της ημέρας που μας είπατε, εσείς μόνο, στην παγκόσμια πρώτη, ότι γιορτάζει και η Μακεδονία. Δηλαδή, σαν όνομα. Σαν όνομα, σαν μικρό όνομα. Μακεδονία Παπαδοπούλου δηλαδή μπορεί να υπάρχει, ας πούμε. Ναι, ακριβώς. Φαντάζεσαι να υπάρχει επίθετο ξακουστή. Δεν θα υπάρχει. Ξακουστός, ξακουστή. Σίγουρα.
Ναι, όχι, επίθετο, επίθετο, επίθετο. Κάποιον να το λένε Γιώργο Ξακουστό δηλαδή. Και να ονομάσει την κόρη του Μακεδονία. Ξακουστός, ξέρεις ποιος ήταν στο επίθετο. Υπάρχει, ναι. Του τέτοιο μου φαίνεται. Υπάρχει, ναι, να τώρα γκούγκλαρα, ας πούμε. Το Άρη, παιδί αυτός έχει πόσο, 3-4 χρόνια που πέθανε, ο Γελαστός. Ναι. Ο Γελαστός, το επίθετο του ήταν Ξακουστός. Αλήθεια. Έτσι μου φαίνεται, δεν παίρνω όρκο. Ας μας βοηθήσει κάποιος παλιός Άρη. Ας μας βοηθήσει. Αλλά μου φαίνεται το λέγανε Ξακουστός. Ναι, γιατί εδώ, ας πούμε, γκουγκλάρω μια Ξακουστός και μου βγάζει, ας πούμε, Ξακουστός Δημήτριος γυναικολόγος. Ο Ξακουστός Δημήτριος, αν ονομάσει την κόρη του Μακεδονία, θα λέγεται Μακεδονία Ξακουστού. Ξακουστή ή Ξακουστού. Ας μας βοηθήσει. Ξακουστού. Ένας φιλόλογος, ας μας βοηθήσει. Ναι. Ποια θα είναι η εκφορά του επιθέτου, του ονοματοπονίου. Δείχνει από μόνο του. Αν και τα είπαμε τα ονόματα, ναι, δεν έχουν γραμματική. Ναι, όπως θέλεις το λες, ναι, δηλαδή. Τώρα δηλαδή πας να αποφύγεις την ερώτηση. Ναι, πες, όχι, εντάξει. Εγώ θέλω να ρωτήσω αυτή τη στιγμή που γιορτάζει σήμερα η Μακεδονία, γιορτάζουν και οι μακεδονομάχικες ομάδες. Δεν ξέρω, γιορτάζει η Μακεδονία το όνομα, γιορτάζει και ο Ιβάν. Γιατί εδώ στην πόλη έχουμε μια ομάδα που είναι πρώτη σε τίτλους και γιόρταζε προχθές που ιδρύθηκε. Και τώρα έχουμε και τη δεύτερη ομάδα που γιορτάζει σήμερα και πάλι εσύ σε παγκόσμια πρότυπα του είπες ότι ο πρόεδρός της έχει σήμερα γενέθλια. Γιορτάζει καπάκικη η Μακεδονία, άρα η πλέον μακεδονομάχικη ομάδα που γνωρίζουμε από τότε που θυμόμαστε τον εαυτό μας είναι μία, άρα γιορτάζει και αυτή. Άρα λοιπόν, χρόνια πολλά στον συμπολίτη. Έτσι, πολύ σωστός. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσάω, τσάω. Ομόνια παίζει, όχι... Ναι, καλά το θυμόμουν τη Λευκωσία. Ο Κολοβός, ο Δημήτρης Κολοβός με τον Σπυρόπουλο να λέγεται κορυφαίο όταν πέτυχε τον γκόλ ότι ξεπετάγεται σαν κόντρα, σαν κόντρα λέω, σαν κόμπρα ξεπετάχτηκε, φίδι Κολοβό δηλαδή. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Εσύ, έχουμε ένα φιλόλογο εδώ στην Μπαρτσελονέτα. Ναι, για πες μας. Και μιας και μιλάτε για γλώσσες, μου λέει στην Ελλάδα δεν υπάρχουν γλώσσες. Υπάρχει μόνο μία γλώσσα, η ελληνική. Μάλιστα, η γλώσσα είναι ελληνική. Ενίοτε και βοδινή, θα έλεγα και εγώ, που είναι πάρα πολύ ωραία. Μόνος του έπεσε. Τα λέμε και αυτά, με ποια μέρα σταμάτα να μιλάς. Υπάρχει Θεός και βλέπει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Για μια διόρθωση, ναι, και τελευταίο τηλεφώνημα. Αστέριος Ξεφτέρης. Στέλιος Ξεφτέρης. Μάλιστα. Ήταν προσωπικός μου φίλος. Μεγάλη ιστορία, Γελαστός, βέβαια. Από βέβαια. Μικρή μαζί. Ναι. Ήταν ένα παιδί που κυκλοφορούσε πολύ άνετα στην Τούμπα και εκείνα τα χρόνια. Αγαπητός σε όλα. Είχε διατελέσει πολλά, ρόκερ και ό,τι και καμιά χαζοκουτσουγγέλα που έκανε σε διάφορα μαγαζιά την έκανε για καλό. Ήταν πάρα πολύ καλό παιδί. Έχουν πάρει φίλοι γνωστοί παλιά πιτσιρικάδες για να τον κάνουν πλάκα λέγοντάς του, ξέρεις, τον έπαιρες τηλέφωνο και του λέγες το πιο απίθανο όνομα και σου έβρισκε που έπαιζε. όλη την καριέρα του. Και του λέγανε... Καμιά φορά. Ήταν ατέλειωτες. Οι γνώσεις. Τα βράδια ήμασταν και σε κάποιο κατάστημα μαζί. Ήξερε τα πάντα. Ναι. Εγώ τον ακούω στο ράδιο δηλαδή. Δεν τον ήξερα τον άνθρωπο προσωπικά. Ήταν στιγμές φροντιστής, έφορος σε ομάδες. Και να μην είχε λεφτά πάνω του, θα πήγαινε στο κυλικείο και θα κερδούσε όλη την ομάδα. Ότι θα έκανε το κυλικείο μετά ήταν δικό του πρόβλημα. Τον πέραν και το λέγανε τυχαία ονόματα, δηλαδή από το μυαλό του ονοματεπώνυμα, και έβρισκε ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε αγωνιστεί, ας πούμε, στην Καλλικράτεια, στον Ολυμπιακό Λευκωσίας, ξέρω εγώ, και στο Παγκράτη. Και ήταν αντίθετος με το σύνδεσμο που είχε δημιουργηθεί στον Άρη, τελείως αντίθετος, για από τους νεόκοπους Αριανούς τότε που βρεθήκανε. Ο Πασχαλάκης θα τα ξέρει αυτά. Λοιπόν. Αν νόμιζε ο Πασχαλάκης του τερματοφύλακας και λέω από πού και σου πού. Λοιπόν, και είναι τελευταίο τηλεφώνημα γιατί η εκπομπή Μπάμπη, sorry, κούρασε. Δεν μπορώ να ακούω τα ίδια και τα ίδια. Προτιμώ να ακούω το Λευτέρη. Αυτά. Να είστε καλά. Τσάω. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. 2-31-0-2-7-3-8 για η εκπομπή τη διαμορφώνετε εσείς. Είναι εκπομπή λαϊκής βούλησης. Το λόγο επειδή μερικές φορές λέμε τα ίδια, μερικές φορές λέμε και τα διαφορετικά. Κούρασε με την εθνική μάλλον. Οπότε αντιλαμβάνομαι γιατί ο κόσμος δεν πολύ ψήνεται. Καλημέρα στη γραμμούλα μας.
Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Ναι. Έλα, καλημέρα. Θερμή παράκληση στο φιλαράκι του Μπαουτσί που πήρε και κουράστηκε. Τώρα τελείωσε έτσι ανοιχτά. Και επειδή έγινε θέμα στο συγχωρεμένο και είπε ότι γνωρίζονται από μικρά παιδιά και αυτά, να τον ρωτήσω και ας βγει να απαντήσει, τον παρακαλώ, αν έχει καμιά σχέση με η Χαλκιδική. Γιατί ήταν πολύ γύρω. Είναι από τη Βάβδο ήταν ο Αστέρης. Mm. Και πήγε σχολείο στον Πολύγυρο. Εγώ σου πει ότι γεννήθηκα Πολύχνη, πατέρας αστρονομικός, πήγαμε από νωρίς, δηλαδή Δευτέρα Δημοτικού, και ήμασταν εκεί μαζί. Τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν και δημοτικό, όχι δημοτικό το πρόβλημα, ήταν και λίγο γυμνάσιο. Mm-hmm. Μάλιστα. Okay. Για να λέει τέτοια ο φίλος προηγούμενα, κάτι πρέπει να έχει σχέση. Αλλιώς δεν μπορεί να πει από μικρά παιδιά, εκτός από τον γνώρισε, ξέρω εγώ, από τα 14-15. Ναι. Έγινε. Γεια, τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Επειδή κάνουμε μνήμα σε μεγάλες μορφές του οπαδικού κινήματος και όχι. Και του ραδιοφώνου. Εμείς το γνωρίσαμε ραδιοφωνικά κυρίως. Ναι. Και όχι μόνο απαραίτητα του ΠΑΟΚ, ήταν ένας πολύ μεγάλος Αριανός, ο Στέλιος. Το ξέρω από τη δεκαετία του 80, την εποχή του 85 με 95. Λοιπόν, έμενε φίλε στην Τούμπα, στην προέκταση της Μικράς Ασίας. Οι φίλοι του όλοι ήταν ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ και ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ του ΠΑΟΚΣΙΔΙΚΟΥ κινήματος, μεγάλα ονόματα. Μεγάλα ονόματα που κάποιοι είναι ακόμα και στη θύρα 4. Ήταν φίλοι του, πολύ φίλοι του. Συχνάζαμε όλοι σε τότε μια καφετέρια, ήταν η Atmosphere στη Μικράς Ασίας από κάτω. Όλοι ήταν ΠΑΟΚΣΙΔΙΚΟΥ, το 99% του μαγαζιού ΠΑΟΚΣΙΔΙΚΟΥ, και έμπαινε ο Στέλιος. Και φυσικά όταν έχανε ο Άρης ή όταν γινόταν κάτι, ήταν η χαρά του να μπαίνει και να το κράσουμε. Αλλά όταν έχανε ο ΠΑΟΚΣ τον Άρη, ξαφανιζόμασταν όλοι. Κρυμμένοι όλοι, Ένας ήταν τίλια στην άκρη του δρόμου. Έρχεται. Όταν το απόγευμα ο Στέλιος, φεύγαν όλοι. Όλοι φεύγαν. Ναι, πού να κάτσεις. Θα μας γλεντήσει απίστευτα, αφού τον γλεντούσαμε και έλεγε καλά. Όταν είσαι μόνος εναντίον όλων, μετά τα πράγματα είναι δύσκολα. Ήταν υπερβολικά υπομονετικός στην καζούρα. Αλλά όταν γινόταν το ανάποδο, φίλε, δεν καθόταν κανένας από τον ακούτε, θα μας έτρωγε ζωντανούς. Μας έβγαζε τα ισόψυχά του όλη τη χρονιά, του λέμε βγάζει. Μαζεύεις, έτσι είναι πάντα. Έτσι είναι. Ένας αλλά νίτσα. Ναι, μεγάλη μορφή, και όλοι οι φίλοι του ήταν ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ, για να μην τους ονοματίσω τώρα. Ήτανε μεγάλοι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ από το οπαδικό κίνημα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή σου λέω ακόμα είναι στη θύρα 4. Συνδέσμους είναι ακόμα τα άτομα. Κοινό, ήταν όλοι φίλοι του κολλητή του. Μάλιστα. Μεγάλη μορφή. Ωραία. Και κάτι που ήθελα να πω για το προηγούμενο τηλεφώνημα. Ναι. Ποιος είπε, ο Νίκος είπε ότι ο Άρης έζησε φέτος στο Φρακτέρ. Ποιος το είπε. Ναι, λογικά ναι. Νομίζω Νίκος είχε. Γιατί ήθελα να τον πω, βιαστήκατε πολύ. Γιατί τι έχει. Αφήστε τα λίγο στο ριλαντί. Ναι. Και για μια άλλη μορφή που ταξιδεύει, εχθές πήρε στον Τζατσαρό και περίμενε 8 λεπτά στην τουαλέτα του αεροπλάνου για να του πει. Έτσι, πολύ μεγάλο. Ότι την ώρα που λέει ο Τζατσαρός, λέει ορίστε, λέει μπαμπά, κάτσε κάτω. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα αυτή την απορία έχω. Υπήρχε περίπτωση να είναι μέσα στην τουαλέτα του αεροπλάνου μαζί με τον μπαμπά του και να περιμένει 8 λεπτά στο τηλέφωνο. Ένα παράξενο πράγμα. Μπορεί να, να πήγανε μαζί, ας πούμε, να χρειαζόταν να τον βοηθήσει. Με κάποιον, ναι, αυτό. Γιατί σε εμάς στις 6, στις 7, 8 η ώρα ήταν στο λεωφορείο, μπήκε στο αεροπλάνο και μετά σε 9.30 ξαναβγήκε από το αεροπλάνο μέσα 8 λεπτά. Αλλά μου έκανε απορία. Τον έπιασε κόψιμο μάλλον. Ναι. Ναι, μάλλον ρε φίλε, μάλλον 8 λεπτά λέει και το χτυπά να παίξει την πόρτα. Έτσι. Έγινες. Τον κατέβασα στην επόμενη. Σε φιλούμε. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Κάτσε μη με κόψεις τώρα γιατί είμαι σε καρτοτηλέφωνο, σε παίρνω από την Κορνεγιά. Λοιπόν, άκουτα τώρα γιατί πριν με κόβεις. Λοιπόν, μόνο σου έκοψες. Μακεδονική γλώσσα δεν υπάρχει γιατί τέλος, θα μου πούνε σε λίγο. Θα σε κόψω θα γιατί είσαι εκτός θέματος. Γεια. Καλημέρα στη γραμμούλα. 10 δευτερόλεπτα γιατί πας για διάλειμμα. Να κλείσουμε λίγο το θέμα του Στέλιου. Δεν ξέρω αν υπόθηκε, το ψευδόνυμο ήταν Γελασσός. Ναι, το είπαμε από την αρχή. Α, ναι, εντάξει, επειδή ήταν όντως, δηλαδή το παιδί είχε μόνιμα το χαμόγελο. Τελείως καλοπροαίρετος, όπως είπαμε με γνώσεις. Αλλά εντάξει, τώρα ο φίλος λέει για το 80 τόσο. Εγώ το θυμάμαι τέλη δεκαετίας 70. Δηλαδή το 75 και μετά, που ερχόταν σχολείο, σου λέω, επαναλαμβάνω, ήταν αντιβάδο και ερχόταν στον Πολύγυρο. Εκεί είχαμε γνωριστεί και σαν αριανά για να πούμε. Και μετά, σαν λέω, και εντάξει, βρισκόμασταν από την πότερα. Μάλιστα. Έγινε.
Και το μάτι τώρα δεν ξέρω γιατί όλος τυχαίως πριν από μερικές μέρες μιλούσαμε με κάποιο γνωστό. Αν το χτύπησε, εγώ ήξερα ότι το χτύπησαν στον Πειραιά. Δεν ξέρω, τόσες λεπτομέρειες. Αυτός επέμεινε στη Λάρισα. Αλλά εγώ θυμάμαι καλά, δηλαδή τότε που είχε τις μετακινήσεις, με κάποια σημαία το ένα το άλλο, του χτυπήσανε και τον χάλασαν κατά το ίμιση το ένα το μάτι. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Έγινε, να κάνουμε για λιγοτάκι. Αθόρ στο καθήκον. Έγινε, γεια. Τσαου, τσαου, τσαου. Αναδεικνύονται και αθλητικές, αλλά κυρίως ραδιοφωνικές ιστορίες μέσα από το λόγο. Επειδή παρατηρητήριο ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, αν έχουμε ακούσει και εμείς, έχουμε γράψει εργατόρες μαζί και με εσάς σε αυτό το ιδιαίτερο πράγμα που λέγεται αθλητικό ραδιόφωνο, τη μοναδικότητα, την πατέντα που έχουμε στην πόλη μας, δεν θα το συναντήσετε πουθενά αλλού. Σε καμία πόλη του πλανήτη, σε καμία χώρα αυτής της γης της οικουμένης. 7 και 3 πρώτα λεπτά, θα πάμε να κάνουμε την μικρή μας διαφημιστική ανάπαυλα. Ολοκληρώνεται στην πρώτη ώρα του λόγου επειδή. Εδώ δυνατή, μάχημη. Επιστρέφουμε, μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπούλας μας, στο πρωινό της Τεταρτούλας 27 του μηνού, καλημερίζουμε τον κόσμο που αρχίζει και μπαίνει όλο και πιο δυναμικά στην παρέα μας, συνδέεται με την πραγματικότητά μας. Σιγά σιγά αρχίζουμε και μπαίνουμε και εμείς σε πιο αθλητικές δραστηριότητες. Προάγγελος φυσικά το χθεσινό παιχνίδι της Εθνικής και τα παιχνίδια γενικότερα των εθνικών ομάδων, αλλά βέβαια light. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μπαίνουμε και σε αγωνιστική διαδικασία όσον αφορά το πρωτάθλημα της Super League. Βέβαια σήμερα έχουμε και Football League, εμβόλυμη αγωνιστική. Στις 2 η ώρα το προγραμματάκι Βόλος Ηρόδοτος. Στις 3 Απόλλων Λάρισας, Απόλλων Πόντου. Εργοτέλης Εγινιακός, Παναχαϊκή Κισαμικός, Πλατανιά Σπάρτη, Τρίκαλα Κασιόπη. Ενώ ο Ηρακλής αγωνίζεται αύριο στις 3 η ώρα στο Καπτατζόγλιο. Υποδέχεται την Δόξα Δράμας και αναζητά ακόμη προπονητή, αναζητά ακόμη τον αντικαταστάτη του Ρόκα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Και Μπάμπη, θέλω να σου κάποια ερώτηση. Παρακαλώ. Ειλικρινά, όσο μου απαντήσεις, έτσι. Ναι. Κρητική γλώσσα υπάρχει, Θεσσαλική υπάρχει, Αρχαγγελίτικη στην Τζαπικία υπάρχει γλώσσα. Άμα δεν υπάρχει κρητική γλώσσα, δεν υπάρχει και μακεδονική. Το μάλιστα, καταλάβω. Έγινε, ευχαριστούμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, γόρι. Έλα, παλικάρε. Λοιπόν, να βάλουμε ορισμένα πράγματα στη θέση του. Για πες. Ο Στελάρας ήταν από τη Βάβδο. Ναι. Εντάξει. Αυτό που λέει ο Τόμ Γκάλα, επειδή ήμασταν μαζί τότε στη Λάρισα, το θέμα με το μάτι, ήρθε φωτοβολίδα στο μάτι του. Σοβαρά, πω. Ναι. Ποια χρονιά? Ναι, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, δεν έχω την μνήμη μου. Περάσα και τα χρόνια, ναι. Ναι, έχουμε, δεν φτάνουν 10 εκπομπές να μιλάμε τι έχουμε κάνει και τι δεν έχουμε κάνει. Σίγουρα. Εντάξει. Φτάσα κάποιες στιγμές και στην κόντρα με παιδιά, δεν μπόρεσα εγώ και προσπάθησα να το προστατεύσω. Του τα έλεγα κιόλας τόσες φορές τον. Μη βρε αγόρι μου, μη εντάξει. Αλλά ήταν ψυχάρα. Ήταν και μορφή του ραδιοφώνου, μορφή για τους παλαιότερους, ήταν μορφή του ραδιοφώνου. Ναι, εντάξει. Ναι. Εμένα σου λέω, μου έκανε εντύπωση περισσότερο αυτό οι ασύλληπτες γνώσεις για, το, ναι, για ποδοσφαιριστές που τα πάντα, ούτε η μάνα τους τους ήξερε. Ναι, άστο. Ναι, ναι, τρομερό. Καλά, γόρι. Μάλιστα, έγινε, φιλιά, τσάου. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς τον. Πρότυχη. Έλα, ήρθε η βάρδια, γύρισε η βάρδια, γύρισε το ματσάκι. Γύρισε το κουμπί η βάρδια. Τι λέει. Μου λείψατε. Ναι, και εμείς μας έλειψες, εδώ. Ναι, και εμείς μας λείψατε και εσείς μας λείψατε. Έτσι ακριβώς. Και εμείς μας αναστατώσατε, που έλεγε ο Βουτσάς. Ναι, σωστό. Τι λέει, πώς είμαστε? Α, είμαστε φανταστικά. Πολύ ωραία. Εσείς τι κάνετε? Καλά, εδώ, να, στα πρωινά. Πάω κάρις, μαλώνουμε, δεν έχεις χάσει τίποτα. Ναι, πραγματικά δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτή την πόλη. Εντάξει, μωρέ, να έχουμε και αυτό λίγο έτσι. Εμείς είμαστε καλύτεροι, να ξέρεις. Ναι. Εμείς είμαστε καλύτεροι. Εσείς ποιοι είστε, εσείς, εμείς είμαστε οι άλλοι. Εντάξει, έτσι πηγαίνει. Και έτσι κυλάει η ζωή, μιας και πιάσαμε τα ιστορικά του αθλητικού ραδιοφώνου. Από τότε που ξεκίνησαν να υπάρχουν οι εκπομπές με παρεμβάσεις κόσμου, η
Η κατάσταση είναι ακριβώς η ίδια. Πόσα εισιτήρια έκοψες, εκεί καταλήγει, ποιος έκανε την εκδρομή, ποιοι ήμασταν οι περισσότεροι και ούτω καθεξής. Τα ατρόπια του Άρη δεν έχουν λυθεί ακόμη, ποιος τα έχει κατακτήσει, πότε τα έχει κατακτήσει, αν ισχύουν, αν δεν ισχύουν, αν προσμετρούνται. Ναι, ακριβώς. Αλλά ωραία, ωραία πέρα. Σε πληροφόρο και το έχω πει πολλές φορές ότι παρόλα αυτά και πολλοί κόσμος από το λεκανοπέδιο της Αττικής συντονίζεται με τα αθλητικά ραδιοφωνή της Θεσσαλονίκης. Διότι... Α, το έχω ακούσει αυτό. Ναι, 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 δεν το λέω τώρα. Έχουμε κάνει έρευνες. Διότι κάτω δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό το ταπεραμέντο. Αυτό το μπρίο που έχουμε εμείς εδώ, στο βορρά. Στη Μακεδονία μας. Ναι. Ήθελα να ξέρω, αν έχεις μια εκπομπή prime time, ας πούμε 8-9 το βράδυ, 10. Πιστεύω δεν θα την έκλεινες ποτέ. Δεν ξέρω, αυτή η εκπομπή χωρίς θέμα. Ναι. Όλα μέσω των ακροατών. Τηλέφωνα μόνο και τα σχετικά είναι πολύ άλλο πρόσαλο πράγμα. Προσπαθούμε να βάλουμε θεματάκια, αλλά ποτέ δεν πιάνουνε. Είναι αυτό. Κοιτάξτε, το prime time βέβαια στα ραδιόφωνα δεν είναι το 9-10 το βράδυ, αυτό είναι στην τηλεόραση. 2 το μεσημέρι. Στα ραδιόφωνα οι καλύτερες ώρες είναι το 8-10 και το 2-4. Εκεί. 8-10 το πρωί, λες. Ναι, 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 ναι. Είναι, βάρβαρο. Δεν είναι θέμα βαρβαρότητας, είναι θέμα πότε ο περισσότερος κόσμος συντονίζεται και έχει μια λογική, γιατί είναι η ώρα που πολλής κόσμος βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο και συνήθως εκεί ακούει ραδιόφωνο. Όπως και αντίστοιχα το μεσημέρι, πολλοί κόσμος επιστρέφει από τη δουλειά. Οπότε το prime time και διαφημιστικά κατατάσσεται σε αυτές τις ώρες. Βέβαια, εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή prime time σε κάποιο άλλο ημισφαίριο. Μπορεί να είμαστε στη Ζουάλη. Σας έσωσε το ίντερνετ, έτσι, σας ακούνε και στην Αθήνα. Μεγάλη σας τιμή εκεί κάτω, μεγάλη σας τιμή. Έτσι, πες τα, μας ακούνε, έτσι. Να σε καλά. Αθηναϊκές πινακίδες. Έτσι, καλή ξεκούραση. Φιλιά, 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 φιλιά. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, Παπή. Καλώς το να, καλώς το να. Εχθές δεν έψα, πήρα να μάθω ρεπορτάζ, βγήκε Φωτιάδης. Όχι, όχι, τίποτα. Κρατάει απόσταση από τα πράγματα. Όσο πάει καλά ο Απόλλων Πόντου, δεν βγαίνει. Ναι, γιατί είναι αντιφρονούντας. Είναι αντιφρονούντας. Του στέλνω την καλημέρα μου καταρχήν, γιατί ξέχασα χθες. Mm-hmm. Και ξέρεις γιατί με ενδιαφέρει. Σαν αθλητής φαγητού πλέον. Αθλητής φαγητού. Δηλαδή, κοίτα, πρέπει να βάλεις και αυτό μέσα στην εκπομπή. Έτσι. Ναι. Ένα πεντάλεπτο αθλητές φαγητού. Έτσι. Ναι, ναι. Το αγωνιστικό φαγητό. Ναι, πολύ σωστά. Το αγωνιστικό φαγητό. Έστω ένα διλεπτάκι. Πρέπει να δίνεις αυτό ένα διλεπτάκι. Και πήρα να μάθω γιατί πολλά site από το εξωτερικό και μου στέλνουν μηνύματα τι θα γίνει με τη μονομαχία, ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ. Θα γίνει, είναι δεδομένο αυτό. Και πριν, δεν ξέρω αν θα πρέπει να το κάνουμε πριν ή μετά την Ανίτα. Αυτό θέλει μεγάλη συζήτηση, όχι σήμερα, μάλλον αυτό το δεκαήμερο, αυτή θα είναι η συζήτησή μας, θα το ξέρεις. Ναι. Πριν την Ανίτα ή μετά την Ανίτα. Μετά την Ανίτα ή, ξέρω εγώ, τη μεγάλη εβδομάδα. θα γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, θα το ξέρεις, ήδη ξεκινάει. Το συγκρότημά σου ετοίμασέ το, μάλλον ή πριν ή μετά μια συναυλία μικρή θα δοθεί. Έτσι, secret geek που λένε και. Εντάξει. Οι ξένοι. Λοιπόν, άρα ξεκινάει η συζήτηση, ξεκινάμε από σήμερα αυτό. Πότε πρέπει να γίνει, ρωτάω. Άρχεται η συνεδρίαση, λοιπόν. Θα αποφασίσει ο λαός. Έτσι ακριβώς. Πριν Ανίτα ή μετά Ανίτα. Ξεκινάμε από σήμερα. Λοιπόν, τα λέμε πάντα. Φιλιά, φιλιά, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Γιατί έχουμε και αυτό. Το αγωνιστικό φαγητό. Καλημέρα. Ή μετά την Ανίτα ή μετά την Κασιανή, άμα πέσουμε στη μεγάλη εβδομάδα. Ναι, εντάξει, όχι, καλό είναι να μην είναι αυτό, αλλά δεν τους έχω για ανθρώπους που νηστεύουν. Εντάξει, οκ, ρε παιδί μου, κάθε ένας επιλέγει να αν θα νηστέψει ή όχι. Δηλαδή, είσαι ένας μπριόζος και δεν το πήραμε χαμπάρι. Ένας μπριόζος. Ναι, και τρώω και μπριόζ ψωμάκι, μιας και είπαμε και δεν φτάνει. Α, πράγμα, αυτό ήθελα να πω τώρα, να βγει ο Φρουραδής να μας πει η ανάλυση για τον μπριόζ. Τον μπριόζ, το είχε προχθές το MasterChef και είδαμε πως γίνεται, αποχώρησε και η Αλκμίνη, πώς τη λένε. Ναι. Όλο τυχαίω αυτή η εκπομπή σοβαρεύτηκε σήμερα και καλά έκανε. Mm-hmm. Δηλαδή, αναφερθήκαμε σε ανθρώπους που φύγανε. Mm-hmm. Να αναφερθούμε και για την εξόδιο του Θανάση χθες, του Γιανακόπουλου. Βεβαίως. Γιατί είναι η δικιά σου εκπομπή, η πλέον μπασκετική, ας πούμε. Ναι, εννοείται. Ναι. Μπράβο, και πρέπει να γίνει ειδική αναφορά και σε αυτόν τον άνθρωπο. Εδώ πήγε Σπανούλης, πήγε στην τέτοια. Που... Εντάξει, εγώ απορώ γιατί το αναδεικνύουν τόσο.
Ναι. Όχι αγόρι μου. Ναι. Στο υπέρ το λέω, χειροκροτήθηκε. Όχι, όχι. Εννοώ γιατί πρέπει, ας πούμε, όλοι γράφανε μπράβο, μεγαλείο ψυχής και τέτοια παιδιά. Αυτά είναι αυτονόητα πράγματα. Δυστυχώς τα αυτονόητα. Αλλά μην ξεχνάς ότι ορμήξανε μέσα και στο τσάτ τον προλάβανε σε ένα αγορά. Δηλαδή, άμα τον πιάνανε, μπορεί να τον λιτσάραν κιόλα τώρα. Εντάξει. Τώρα είναι δυνατόν τώρα σε τέτοιες καταστάσεις. Ναι, είναι κάποια ακραία πράγματα τα οποία χθες, ας πούμε, μονοκομιλιάς μυστήκανε. Τελείωσε. Τώρα, κάτι άλλο θέλω να πω. Τώρα θα ψιλοπαρεξηγηθεί και με τα δύο τεφλαράκια από τους παουτσιές. Εγώ τόσα χρόνια βγαίνω, δεν έχει αναφερθεί ποτέ στον αέρα. Αλλά επειδή, είπαμε, είμαι διεθνής κριτής από το 79, είμαι κριτής από το 76, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κριτών έγινε το 80, επειδή τέλειωσα σχολή διαιτητών και έπαιξα κάποια χρόνια διαιτητής. Έτυχε, όχι έτυχε, σαν πιο παλιός, στην Ευρωλίγκα του 2000, που έγινε στο κλειστό της Φιλέας. Που ήταν, ας πούμε, Μπαρτσελώνα, Παναθηναϊκός, Μπαρτσελώνα, Ρετζιάς. Ναι, Παναθηναϊκός, Μακάμπι. Ναι, και έπαιξε στον τελικό Μακάμπι Παναθηναϊκός. Ήταν η δεύτερη κούπα. Λοιπόν, οι άνθρωποι τώρα φατσικά με ξέρανε, ρε, γιατί πριν από κάθε αγορά, εγώ τον Παναθηναϊκό εδώ μέσα, με Άρη, με Πάο, Καφτάγιο, στο Παλέ και παλιά. Και με Ηρακλή όταν ήταν πάνω, δεκάδες παιχνίδια. Ξέρεις τώρα όλες όταν έρχονται οι αποστολές, πριν ανοίξει τηλεόραση και αυτά, έρχονται, μας χαιρετάνε ρε παιδί μου, οι πρόεδροι και αυτά όταν ακολουθάν. Έτσι έγινε και στον τελικό. Εγώ στον τελικό έπαιζα το κεντρικό χρονόμετρο, να πούμε. Στο Παναθηναϊκός Μακάμπι. Και ήρθαν και οι δύο, φυσικά οι φωτογράφοι και τσάκα τσάκα, τις πήρα τις φωτογραφίες, και τις έχω τώρα. Και μάλιστα ο πρώτος, λέει, τον άλλον αδερφό που έφυγε νωρίτερα. Ο Παύλος. Ο Παύλος έσκυψε λίγο. Γιατί θεωρητικά, ας πούμε, δεν ισχύει αυτό το χρονόμετρο. Γιατί όταν το σβήνεις, ανάδειπα με κόκκινο λαμπάκι. Για το οποίο το παρέφερα, παλιά πάλι παρεξηγήθηκα σαν κόκκινο φωτάκι. Λέει, παλικάρι μου, η Ελλάδα πρώτα. Ναι, δηλαδή στο στήλο ότι άμα χρειαστεί, λέω κύριε Πρόεδρε, μην φοβάστε. Γιατί εντάξει, επειδή παρακολουθούσα, λέω, είστε και όπως είχε κερδίσει. Άρα τα 8-9 πόντους είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός, ας πούμε. Και ήταν η δεύτερη κούπα, έτσι, και το έτσι, μάλιστα, τις φωτογραφίες της είδα και λέω, εντάξει, μπράβο να πω. Ωραία. Και είχα παίξει και το Κόρατς, το διπλό. Όχι, αλλά τώρα μια που τα ξεκίνησα, που δεν τα είχα πει ποτέ. Ναι. Λοιπόν, αν δεν μας έτρωγε εμάς τους παλιούς ο Βασιλακόπουλος, όταν είχαμε κάνει μια αποχή για να γίνουμε ομοσπονδία, επειδή ήμασταν πολλοί σύνδεσμοι κριτών, και μετά κάνανε κάτι... Κριτών και κρίτες που λέγει ο... Ναι, ναι, η γλώσσα. Λοιπόν, θα ήμουν βιβλίο Γκίνες. Δηλαδή έχω παίξει τελικό Κόρατς, εδώ που έχασε ο Άρης 11 πόντους από τη Μπρούσα και κέρδισε η κυβέρνηση 17 και το πήρε η κυβέρνηση. Λοιπόν, έχω παίξει τελικό Κόρατς, τελικό Ευρωλίγκα και θα πήγαινα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα έπαιζα και Ολυμπιακούς Αγώνες. Μας φάγανε τα συμφέροντα. Έτσι. Όχι, όχι, μας φάγανε ότι μείναμε σταθερά στην άποψή μας. Ότι εμείς κάναμε αποχή, δεν γυρνάμε πίσω. Τέλος. Για να μας δελεάσουν, να μας κάνουν, δεν μπορούσα να μας πάμε πιο πάνω. Ήμασταν διεθνείς. Έγινε, αυτά. Σε χαιρετούμε. Τσαο, τσαο. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλησπέρα, παπί. Καλώς τον, καλώς τον. Τι κάνουμε? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ? Είδες για μια ακόμα μέρα χτες, ο 12ος παίκτης της Εθνικής, η Παναγιά, πώς έκανε το θαύμα της. Ποιος το περίμενε, όλοι ήταν στο ημίχρονο, σχόλια. Ετοιμαζόταν να ανεβάσουν φωτογραφίες του Τάκη Λεμονή. Μπέναλτι και κόκκινη κάρτα. Ναι. Μπέναλτι και κόκκινη. Σε ένα λεπτό. Σε ένα λεπτό μέσα. Δηλαδή αυτά μόνο για μπορεί να τα κάνει. Έτσι, έτσι. Όπως λες. Βέβαια, επειδή εμείς κάνουμε ρεπορτάζ και ψάξαμε και βρήκαμε το τι συνετέλεσε στο να γυρίσει το μάτς, δεν ήταν η Παναγιά στο χθεσινό παιχνίδι. Αλλά υπάρχει Όσιος Ιωάννης ο Βραχίσομος, έτσι λέγεται, ή Κολοβός. Ο οποίος εορτάζει στις 9 Νοεμβρίου έκαστου έτους. Είναι μια δεύτερη ενημέρωση. Έτσι, έτσι. Πρώτη, εδώ μόνο εμείς παρέχουμε, ας πούμε, την τεχνογνωσία. Κατά 90% ο Ρακλής και βρήκε προπονητή. Θα τίνει να διάβρω την ομάδα. Τον πρώην... Είναι αυτός που ήταν στον Απόλλωνα Λάρισσας, στον Απόλλων... ο Τροήρη. Ναι, ναι, ναι. Στον Απόλλωνα. Ήταν στον Απόλλωνα Λάρισσας. Για να δούμε. Μέχρι πριν κάνα 3-4 αγωνιστικές. Θα θέλει, γιατί έχει ήδη τα site το βράδυ. Θα έρθει να δει την ομάδα την Πέμπτη. Γιατί δεν μπορεί να μείνει και πολύ καιρό χωρίς... Αύριο ποιος θα κάνει στον πάγκο? Αυτός που ήταν στην ΚΑΠΑ 19 που πάει από σερί. Την έχει βγάλει όλοι. Μάλιστα. Μαρσέλο Τροίζη. Αυτός. Τον Απόλλωνας Λάρισσας που ήταν. Ο πιθανότερος αντικαταστάτης του Εμμανουέλ Ρόκα. Ναι, όλοι αυτό τα θέλουν ότι έρχεται και αναλαμβάνει από αύριο. Ναι. Μάλιστα.
Ωραία, έγινε. Καλή σημερα, σε φιλούμε, να... τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, μπορεί να καθίσει στον πάγκο και ο Αγγελοβιάς Μπατάκης. Ο Αγγελοβιάς Μπατάκης, είχε δύο επώνυμα για όσους δεν γνωρίζουν, τέλος πάντων. Για κάποια διόρθωση. Ναι. Καταρχήν δεν υπήρχε από φωτοβολίδα. Αυτό υπάρχει ένα όνομα, να μην λέω λεπτομέρειες, Ινδιάνωση. Λεγόταν, το μάτι ήταν γυάλινο, βγήκε εκεί σε αγώνα στη Λάρισα, τελείωσε. Δεν, να μην μιλάμε για κάτι τέτοιο. Από το 76 το γνώριζα που είχε έρθει στη Βοσπόρου. Λοιπόν, μια και είπε και ο Παύλος. Εγώ τον Παύλο προσπαθώ να θυμηθώ, γιατί πριν γίνει η Atmosphere ήταν Σόκρατες. Ποιος Παύλο, ποιος Παύλο, α, το, την καφετέρια. Στον Ακροατή, ναι, έχω σκάσει δηλαδή, είχαμε 2-3 με τέτοια φωνή. Ναι. Atmosphere την είχε πάρει ως γουρός που λες Παύλε. Αλλά εγώ ήμουν ο πρώτος που δούλεψε εκεί μέσα. Και ο πρώτος που θα δίνεις σαν, σαν τη διαφήμιση μπίρας, έτσι, που βρίσκονται οι παλιοί γνωστοί που σε ξέρω και τέτοια. Κάτι ναι, παλιές, δεν ξέρω τι θυμάσαι. Ναι, και από τη Βάβδο, στη Βάβδο δούλευε, πήγαινε, δεν μας το έλεγε, γιατί ντρεπόταν ο Φουκαράς, έλεγε σε όλους ότι δουλεύει στη ΔΕΗ και καλά έκανε. Ναι. Ήτανε πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος, ο Στέλιος. Και και οργανωτής δεν ήτανε στην Κερκίδα του. Ήταν οργανωτής, ναι. Εγώ τυχαίνω να τους γνωρίζω όλους προσωπικά, να είναι και φίλοι μου. Λοιπόν, και κάτι ακόμα για τον... δεν είναι σωστό και δεν θα το πω. Να μην το πεις. Αλλά κρίνουμε ανθρώπους, ας πούμε σαν τον Γιαννακόπουλο, αφού δεν το είπε ο Μητσιάς και ο Βεσιντής αυτό που έγιναν στο γήπεδο της Λεωφόρου, δεν πρόκειται να το πω κι εγώ. Να μην το πεις. Εντάξει, έγινε. Για τον Γιαννακόπουλο, για χαρά. Για χαρά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Η Atmosphere προηγήθηκε τη Σόκρατε. Την Atmosphere την είχε ο Μανώλης ο Σαφάρι. Εποχή 85-86. Μετά την πήρε ο Μακρύς ο Γρουομάλης και την έκανε Σόκρατε. Μ' αρέσει που αναφέρεστε σε αυτές τις εποχές, γιατί αισθάνομαι μικρότερος. Στάω σαν παιδάκι τώρα. Είσαι γεννημένος καθυστερήσεις. Έτσι, έτσι, ωραία, χαίρομαι. Πέστε μου, πέστε μου, πώς έλεγε, έχει παίξει, παλιά κυκλοφορούσε πολύ η έκφραση «πατέρα μου». Δεν ξέρω τι θυμάσαι που λέγανε, πατέρα μου, και έχει πει ο Ασλαμάς, τον έχουν πάρει τηλέφωνο στη Μαρμίτα και κάποιος μιλάει και του λέει «πες μου πατέρα μου» και του λέει «ρε Ασλαμά, τι πατέρα μου, 2 χρόνια μικρότερος είμαι από σένα». Καλά, κοίταξε, όλοι είμαστε μικρότεροι από τον Ασλαμά. Αυτό πρέπει να το πείτε. Θα έλεγε «Ατμόσφαιρε, ατμόσφαιρε, κλαίω, 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 κλαίω». Θα το έχω πει, ρε, κάτι με είπε την άλλη φορά. Λέει «είσαι το alter ego» μου, λέει. Λέω «κοίταξε, εγώ έχω μαλλιά», λέω, «δεν μπορεί να είναι το alter ego». Πρίκαρε. Άντε φιλιά, γεια. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Οι αναμνήσεις ξαναγυρνάνε, κυρίες και κύριοι, εδώ στην ιστορική Θεσσαλονίκη και οπαδική Θεσσαλονίκη, που έχει και μια πραγματικότητα, αυτό που περιγράφουν και παλαιότεροι ακροατές, ότι μπορεί να υπήρχε αντιπαράθεση αναμεταξύ των οπαδών, αλλά το ξύλο ήταν πιο αγνό. Δηλαδή, μπορεί να πέφτανε εκεί, να πούμε, ξέρω εγώ, τα έτσι και τα αλλιώς, αλλά μετά στα ίδια μαγαζιά θα βγαίναν όλοι. Τις ίδιες μουσικές τα ακούγανε, τις ίδιες μπύρες τα πίνανε. Αντίπαλοι μέσα στο γήπεδο και ενίοτε εκτός, αλλά για συγκεκριμένες χρονικές στιγμές και καταστάσεις. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Το 83 την ανοίξαμε την καφετέρια μαζί με τον Σοκράτη. Το 86 την πουλήσαμε. Τώρα φωτογραφίζομαι κιόλας. Στο Σαφάρι το Μανώλη, που είχε τη Χαβάη την δίσκο στη Μηχανιώνα και μετά την πήρε ως γουρός. Λοιπόν, και μετά πουλήθηκε σε άλλο παιδί από εκεί μέσα, τον Άγγελο. Υπάρχει αυτή η καφετερία τώρα. Ποιος είναι ο Παύλος, αν πήγαινε το 83. Όταν θα κάνουμε, όταν θα γνωριστείτε ή θα αναγνωριστείτε, όταν θα κάνουμε το challenge μεταξύ Φωτιάδη και Παύλου. Και το 85 είχε σκάσει δίθεν ο Στέλιος, ο γελαστός, για να την αγοράσει. Το μάτι ήταν γυάλινο. Μάλιστα. Δεν έβλεπε καθόλου. Για χαρά. Φιλιά, φιλιά. Από εκεί και πέρα, στα αγωνιστικά κιόλας, γιατί εκτός της εθνικής μας είχαμε και παιχνίδια. Παιχνίδια με μεγάλες διακυμάνσεις και συγκλονιστικά πράγματα συνέβησαν χθες. Αρμενία-Φιλανδία, στον όμιλό μας είναι αυτό το παιχνίδι. 0-2 Βόσνια και Ερζεγοβίνη. Μια χώρα, Ελλάδα 2-2, Ελβετία, Δανία 3-3, πράγματα και θάματα γίνανε με τους Ελβετούς
να προηγούνται στο 76 με 3-0 και τους Δανούς να το γυρνάνε μέσα σε 10 λεπτά σε 3-3, 84, 88 και στις καθυστερήσεις ο Ντελσκάρντ να διαμορφώνει το τελικό 3-3. Ιταλία Λίχτενστάιν, δεν είναι Λίχτενστάιν, είναι Λίχτενστάιν, 6-0. Επίδειξη ισχύως από τους Ιταλοί που βρίσκονται επίσης στον όμιλό μας και το Σπυρόπουλο να λέει ότι καλά εντάξει πασκευάζει να μου στο Λίχτενστάιν 6-0. Δείχνεις ότι είσαι μικρή ομάδα. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνεις αυτό. Σε αντίθεση με την Ελλάδα που απλά πέρασε με ένα 2-0 και έδειξε ποιος έχει τα ενία του ομίλου. Και τον Φάμπιο Κουαλιαρέλα να γίνει το γυρεότερο σκόρε της σκουάτρα Τζούρα, 36 ετών και 54 ημερών, στην επιστροφή του μετά από 3.450 ημέρες στην Εθνική Ιταλίας. Μάλτα Ισπανία 0-2, Νορβηγία Σουηδία 3-3. Εκεί σκανδιναβο κέντρο ευρωπαίο αυτοί μας παρήχανε έντονες συγκινήσεις και τους Νορβηγούς να προηγούνται με 2-1 και να βλέπουν το μάτς να γυρνάει σε 2-3 στο 90 φεύγα να κάνουν οι Σουηδοί και στο 97 ο Καμαρά να διαμορφώνει το 3-3 και Ρουμανία νήσι Φερόε το φόβητρο, ευτυχώς που αποφύγαμε στον όμιλο τον κακό μας δαίμονα, τους Ισπανούς σχεδόν. Αν και τους Ισπανούς στο ποδόσφαιρο τους έχουμε, στο μπάσκετ τους έχουμε. Οι Ρουμανοί να επικρατούν των νήσων Φεροεϊανών με 4-1. Και τέλος οι εθνικές, να αρχίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε στα καθη μας, στα της Super League, για να αποκτήσει και λίγο ενδιαφέρον η κατάσταση. Γιατί από ό,τι βλέπω κανείς δεν ασχολεί. Κάνε τζάμπα, κάτσε και το παιχνίδι δηλαδή. Με τα 90 λεπτά. Αν είναι δυνατόν. Επόμενη αγωνιστική τον Ιούνιο τώρα. Εντάξει, μια χαρά, δεν ξαναδιακόπτεται για αυτόν τον λόγο το πρωτάθλημα. Εκεί στις αρχές του Ιουνίου που θα μας βρει αντιμέτωπους στις 8 του μηνού με τους Ιταλοί. Δεν ξέρω αν έχει βρεθεί και έδρα για το συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί αναζητεί η Ελλάδα ένα γήπεδο που θα τη φιλοξενήσει. Δεν είναι το κατάλληλο να χανέσει στο Καραϊσκάκι, δεν είναι μέσα στις επιθυμίες του Άγγελου Αναστασιάδη. Ψάχνει η Ελλάδα γήπεδο, το Παγκρίτιο είναι ακατάλληλο. Οπότε ακόμη δεν έχει καθοριστεί το που θα αγωνιστεί η Εθνική. Ενδεχομένως στο γήπεδο της Κομωτινής που έχει πολύ κοντά την εκκλησία, για να από πίσω φαίνεται από τις κερκίδες, θα ήταν μια πάρα πολύ ωραία λύση. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα, φτάνοντας στις 7:31 πρώτα λεπτά εδώ στον Λόγο Επειδή. Συντονισμένοι, επιστρέφουμε για την δυναμικότητα μας. Για το δυναμικότατό μας. Άιντε πες το βρε μεγάλε. Δε μαράζ. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4, στο πρωινό της Τεταρτούλας μας, με την εκπομπούλα να φορτσάρει, να μαρσάρει και να οδεύει σχεδόν προς το τέλος της. Κάνα 20 λεπτά και ακόμη 7:38 πρώτα λεπτά στην Σαλονικούλα μας. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και Λόγο Επειδή στα ιντερνέτια και εκεί στη σελίδουλα μας. Στα μεγάλα γεγονότα πάντα είμαστε παρόντες και έχουμε συνεχή ενημέρωση και σχολιασμό όλων των πεπραγμένων, όπως και χθες. Λατρεύουμε εθνικές ομάδες, είπαμε, λατρεύουμε να μισούμε. Μπορείς να κάνεις και την καλύτερη πλακίτσα, ανώδυνα, το έχουμε πει πολλάκι. Πάντως μπορεί και να it's coming home, να δείχνει δείγματα παλαιάς έτσι ρεχάγγελ εποχής, να μας πηγαίνουν όλα πρίμα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα πάντε. Καλώς το να. Τι γίνεται? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ?
Για την εθνική μιλάτε. Προσπαθούμε, αλλά δεν πολύ ενδιαφέρει το κόσμο. Θα σου πω την αλήθεια. Ναι, εντάξει, λίγο την παρακολούθησα. Δεν ξέρω, δεν μου κάνει και πολύ μεγάλη αίσθηση. Τι να πω, ρε φίλε. Δεν βρίσκω κάτι ιδιαίτερο να έχει εκεί. Δηλαδή, είπαμε τώρα, αλλά με Άγγελο έχει έτσι, ας πούμε, ένα διαφορετικό ταπεραμέντο για να ασχοληθεί. Εντάξει, ο Άγγελος αυτά τα στοιχεία πάντα τα δίνει στις ομάδες. Αλλά εγώ νομίζω ότι η ποιότητα είναι χαμηλή, δηλαδή. Χαμηλή, τα δύο τα μπακ, το αριστερό και το δεξί, δεν έχουν καμία σχέση με κανέναν το Ρωσίδη και με κανέναν Φίσα τότε, έτσι. Και Γιούρκα επίσης. Και Γιούρκα επίσης, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Ήταν πάντως θετικό το αποτέλεσμα και άμα καταφέρεις και πάρεις θετικό αποτέλεσμα με την Ιταλία, νομίζω είσαι μέσα στο παιχνίδι και τα νομίζω καλά. Περνάνε δύο περνάνε, γιατί το Euro είναι διευρυμένο. Θα έχει πολύ περισσότερες ομάδες του 2020, θα διεξαχθεί και σε 10 πόλεις. Ναι. Οπότε τα πράγματα, ναι, είναι πιο καλύτερα. Κοίταξε, άμα θεωρείς ότι η Ιταλία είναι η σίγουρη, έτσι. Ναι, εντάξει. Που για μένα δεν είναι σίγουρη, εννοείται. Γιατί... δύσκολα, εντάξει. Είναι σοβαρή αυτή η Ιταλία. Ναι, πάντως... Ξαναβγαίνει στο προσκήνιο. Ένιωθε σοβαρή την Ιταλία και έμενε εκτός, έτσι. Έχει χρόνια να συμβιώσει. Αλλά σίγουρα για τη δεύτερη θέση έχει η Βοσνία, Ελλάδα και η Φιλανδία. Είναι και Φιλανδία, είναι και η Φιλανδία μέσα στο παιχνίδι. Εντάξει. Ναι, βέβαια. Εντάξει, καλά. Κατά τα άλλα, λοιπόν, σιγά σιγά μπαίνουμε Super League. Κατά τα άλλα, φίλε, περνούμε να δούμε την Παοκάρα πάλι. 45 μέρες μένανε για να κρυφθούν όλοι οι στόχοι. Λιγότερες, 45 είναι βάζοντας μέσα και το κύπελο. Βάζοντας μέσα και το κύπελο, 45 μέρες να κρυφθούν όλοι οι στόχοι. Γιατί για μένα είναι μεγάλος στόχος να καταφέρει ο Πάοκ να πάρει πρώτη φορά στην ιστορία του Ντάμπι. Βέβαια. Και να βάλει και το αστέρι. Που είναι και αυτό το σημειολογικό της υπόθεσης. Εντάξει, μεγάλα πράγματα φαίνονται θα γίνουν στον ΠΑΟΚ και ελπίζω μεγάλα ελπίζω πράγματα να... υπό ποια είναι, λες, ναι, ας πούμε, με τα γραφικά και γήπεδο και γήπεδο. Το γήπεδο και ακόμη, ομάδα και... ναι, για του χρόνου δεν το... ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει, ναι, αν θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Νομίζω ότι στα επόμενα δύο χρόνια ΠΑΟΚ θα έχει γήπεδο, γιατί είναι μεγάλο μέρος μιας δυνατής ομάδας το γήπεδο το σύγχρονο και το καινούργιο. Δεν το συζητάμε. Από όλες πλευρές. Το α και το ωμέγα είναι. Το α και το ωμέγα. Από έσοδα, τι να λέμε τώρα, ας πούμε. Το α και το... ένα απαρχαιωμένο γήπεδο το οποίο στην ουσία μόνο το πληρώνεις, έτσι τα έσοδα είναι ελάχιστα. Εννοείται ότι ένα σύγχρονο γήπεδο, έτσι όπως πρέπει να είναι ένα ευρωπαϊκό γήπεδο, σίγουρα θα έχει και πολύ μεγάλα έσοδα για τον ΠΑΟ. Είναι και το... Πιστεύω θα είναι η δεκαετία μας, φίλε. Το πιστεύω ακράδαντα. Όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, έτσι. Αλλά... και για τα άλλα αθλήματα του ΠΑΟΚ. Γιατί αν πηγαίνει καλά το ποδόσφαιρο, θα πηγαίνουν και τα άλλα αθλήματα καλά. Ναι, δεν ξέρω τώρα στην καλαθόσφαιρα τι μπορεί να γίνει. Εντάξει, καλαθόσφαιρα σίγουρα είναι πιο δύσκολη από τα άλλα. Εννοώντας τα πιο ερασιτεχνικά, ας πούμε. Αλλά... βλέπω ένα ΠΑΟΚ να κυριαρχεί την επόμενη. Να κυριαρχεί. Βέβαια δεν έχεις βάλει τον παράγοντα ΠΑΟΚΤΣΙ. Τον παράγοντα ΠΑΟΚΤΣΙ που σημαίνει ότι παρόλο το ότι λέμε τώρα κάνουμε ένα σενάριο πέρυσι φέτος το double, αυξάνονται οι απαιτήσεις και το επίπεδο της μουρμούρα σε περίπτωση που κάτι δεν πολύ πάει. Όπως είπε, γιατί σίγουρα, σκέψου ας πούμε, τι βάρος θα υπάρχει από τη στιγμή που η ομάδα κέρδισε τον double, όπως υπήρχε φέτος και στην ΑΕΚ. Πρέπει να πας ένα βήμα παραπάνω. Και αν δεν πας, ναι, αρχίζει και το γκουχμού. Βέβαια, να πούμε ότι η ΑΕΚ τα έκανε όλα στραβά, έτσι. Δηλαδή, παίρνοντας αυτό το πρωτάθλημα, όπου παρόλη την επικοινωνιακή τους προσπάθεια να μας πείσουν, να πείσουν την κοινή γνώμη ότι ήταν παντελονάτο πρωτάθλημα και χάρτινο, γιατί ήταν χάρτινο, ο Βασιλιάδης βγήκε και τους διώξεσαι, έτσι, προχθές. Τι είπε? Τους είπε το πρωτάθλημα το αυτόχασε στα δικαστήρια με δικαστικές αποφάσεις, έτσι, από δικαστές τους οποίους εμείς επιβάλαμε. Στα λόγια του για μένα υπάρχει και φαίνεται δηλαδή να υπάρχει και μια πολιτική σκοπιμότητα να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε δεκανίκη του Σαββίδη,
Ορίστε, το πετάμε το δεκανί και στεκόμαστε τα πόδια μας μόνοι μας, ας πούμε. Αποδεικνύοντας πως το ΠΑΟΚ μπορεί να χάσει το πρωτάθλημα. Και όσον αφορά το μέλλον, βέβαια, να μην παραβλέψεις ότι. Γιατί το είπες και εσύ πριν, ότι με ένα γήπεδο ισχυροποιεί την παρουσία μιας ομάδας. Η ΑΕΚ σε δύο χρόνια θα έχει έτοιμο το δικό του το γήπεδο. Δηλαδή το 2020 θα παίζει στην Αγία Σοφιά. Αλλά αναπροσαρμόζονται τα δεδομένα. Σίγουρα, δεν θα είναι η φετινή ΑΕΚ. Δεν θα είναι η φετινή ΑΕΚ. Εγώ όταν λέω η δεκαετία του. Ο Ολυμπιακός επίσης δεν θα μείνει έτσι. Δεν εννοώ μια δεκαετία στην οποία ο ΠΑΟΚ θα παίρνει μόνιμα το πρωτάθλημα και το κύπελλο Ελλάδος. Έτσι, για μένα δεν υπάρχει υγεία σε αυτό. Έτσι, δηλαδή δείχνει ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Ναι. Αλλά σίγουρα σε μια δεκαετία να έχει καταφέρει να πάρει 2-3 πρωταθλήματα. Και 2 κύπελα 3 είναι μεγάλη υπόθεση. Δεν, είναι μεγάλη, δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Τι μεγάλη υπόθεση. Δεν έχει γίνει, ναι, δεν έχει γίνει ποτέ. Κατά για όλες τις ομάδες, ακόμα και για τον Ολυμπιακό, θέλω να πω αυτόν τον Ολυμπιακό, ο οποίος κερδίζει επί δεκαετίες το πρωτάθλημα συνεχόμενα, σχεδόν, θα είναι επιτυχία να κερδίζει 2 φορές το πρωτάθλημα. Επίσης, ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάρει ποτέ συνεχόμενους τίτλους και τους έκανε, το έπραξε πέρυσι και προπέρυσι. Ναι. Συνεχόμενα. Εντάξει, αν το καταφέρει το φετινό, Μπάμπη είναι μεγάλο επίτευγμα. Mm-hmm. Για σίγουρα, μένα. Σίγουρα. Τα δικά μου μάτια. Και μην ξεχνάμε ότι μπορεί και να έρθει και ο Άρης από πίσω. Μπορεί να αναγεννηθεί ο Παναθηναϊκός. Μακάρι να έρθει να έρθουν και. Αλλά θέλουν επενδυτές. Ναι. Μάλλον θέλουν ανθρώπους που είναι. Μπορεί να γίνει αυτό δελεαστικό. Δηλαδή, όταν ο Άρης με τα πενιχρά μέσα που διαθέτει, επιστρέφοντας από την Β' Εθνική και καταφέρει να βρίσκεται τώρα τέταρτο-πέμπτος. Ναι, τεταρτοπέμπτος βρίσκεται. Παίζουν λίγο τη βαθμολογική διαφορά που έχει, ναι, από τον πρώτο. Αλλά σου λέω, αν αναλογιστείς όλη την προηγούμενη χρονιά που για τον ΠΑΟΚΣΙ, αυτό είναι ασύλληπτο. Δεν μπορεί να το αντιληφθεί το πώς είναι να βρίσκεται 4 χρόνια Β' και Γ' Εθνική και να έρχεσαι και να παρουσιάζεις αυτό το πρόσωπο αυτομάτως. Θέτεις και τον εαυτό σου σε μια μελλοντική τροχιά. Ναι, κάνεις και δελεαστική την παρουσία σου. Μπαίνεις κάπου, κάνεις δελαστική, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Άρης πάντα ήταν στις μεγάλες δυνάμεις που ποδοσφαίρου. Ναι, πάντα. Αλλά σου λέω, όταν αναπροσαρμόζεται με μπορεί. Με κόσμο, okay. Δηλαδή να. Δεν είναι η πορεία του έκπληξη, αμάν και πώς. Mm-hmm. Δεν ξέρω βέβαια αν καταφέρουν και μαθαίνουν από τα λάθη τους, γιατί πολλές φορές έχουν επαναλάβει τα λάθη. Mm-hmm. Και άλλες φορές ανεβήκαν από τις χαμηλές κατηγορίες. Φέτος. Και άλλες φορές κάλα πορείες. Εντάξει, στην παρούσα φάση. Ναι, δείχνει μια νοικοκυροσύνη και δείχνει ένα ρεαλισμό. Θα έλεγα η παρουσία του Άρη στην Σούπερ Λίγκ. Μιλήσατε και λίγο για εκπομπές παλιές ραδιοφωνικές. Παλιές, αναφέρθηκε το όνομα του Στέλιου του Γελαστού και κάποιοι έτσι φίλοι θυμηθήκανε, ναι, και πράγματα που το γνωρίζανε προσωπικά. Και Αριανοί και Παοκτσίδες. Εκεί στην Κάτω Τούμπα και τα. Ναι, και αυτά. Αυτό. Εμένα πάντως πάντα μου μένανε. Μου έχουν μείνει χαραγμένες πολλές εκπομπές του Παρασίδη, έτσι. Mm. Ναι, άλλη μορφή. Άλλη μορφή. Άλλη μορφή, ναι. Ήταν ταυτόσιμη δηλαδή η παρουσία τους κιόλας εδώ, μιας και το αναφέραμε στα EGNA. Ναι. Ήταν κατά κάποιο τρόπο γελαστός στο αντίπαλο δέος όσον αφορά την πληθώρα των γνώσεων. Και έτσι, ναι, και την οπαδική καταγωγή. Μάλιστα. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Φιλιά, καλημέρα. Φιλιά. Τσάο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Κύριε Μπάμπη. Παρακαλούμε. Συγχωρεμένη η μητέρα μου είχε κάνει ένα τραπέζι, mm-hmm, ήμουν εγώ 3 χρονών, τρώγανε εκεί όλοι και μια στιγμή ήθελα να πάω στην τουαλέτα. Πηγαίνω στην τουαλέτα για απειλό τώρα, έτσι. Ναι, δεν μας ενδιαφέρει κιόλας, ναι. Ναι, όπως γίνω και γυρνά πίσω και πρωί, λέω, ναι, μητέρα, λέω, έχω κάτι να σου πω. Μου λέει, τι θες παιδί μου, και ακούγανε τώρα όλοι εκεί στο τραπέζι γιατί είχαν έρθει διάφοροι. Mm-hmm. Λέω, μητέρα, λέω, το πουλί μου είναι μαγικό. Μία μικραίνει, μία μεγαλώνει. Τι μας λες πρωί-πρωί. Λοιπόν, θα σε κόψω. Περίμενε. Μας ακού παιδάκια. Το παπαγάλο εννοείς. Για τα μαγικά τώρα θέλω να μιλήσω. Ναι. Αυτός ο Μπαλτάζαρ που ήταν μάγος και πήγε στην Βιθλέμ, τι εθνικότητας ήτανε, γιατί πολύ πήγαινε από την Περσία είχε στη Βιθλέμ. Πολύ πήγαινε. Έτσι, κέριο ζήτημα. Έτσι. Δεν τους αρέσει που πήγε ο Μέγας Αλέξανδρος εκεί και τα κάνει. Έτσι, μάλιστα. Πήγαινε στην Περσία. Μάλιστα. Το βαπόρι από την Περσία θα έλεγα εγώ. Αυτό πήγαινε ερχόταν και πιάζει και. Ακού στην Κορινθία. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλό αγόρι μου. Καλώς τον ακούσα, αγόρι μου. Λοιπόν, καλημέρα καταρχήν. Τι γίνεται. Σου στείλα φωτογραφίες, ναι, σε εκείνο θα πάμε, ναι, το γυράδικο. Ωραία. Έχουμε ήδη, κυρίες και κύριοι, έχουμε ήδη. Εγώ
Εγώ έχω ξεκινήσει κιόλας. Διαδικασίες να μας υποδεχθεί το γυράδικο που θα κάνουμε την μονομαχία του αγωνιστικού φαγητού. Σε έστειλα και θα κάνω τηλέφωνο. Ωραίος. Λέω, μήπως το γνωρίζεις αυτό το μαγαζί. Μήπως. Επειδή είσαι μέσα στα καλλιτεχνικά, δηλαδή από το πρωί που φεύγεις, δηλαδή που τελειώνεις που πει, πας κανένα γυράδικο. Μήπως το γνωρίζεις. Όχι, ρε, με το που τελειώσω, πάω σε κανένα γυράδικο. Τι είναι αυτά που λες. Ρε, παιδί μου, ρε, γλυκό μου, πάπι. Ρωτάω. Λέω, μήπως το γνωρίζει, είσαι μέσα στην πιάτσα. Εγώ τώρα έχω ξεφύγει λίγο. Ναι, έχω φύγει δηλαδή από τη νύχτα και από αυτά. Ναι, εδώ. Εγώ περίμενα τώρα στο νόμο για την ανίσταση. Μάλιστα. Ναι, όχι, δεν το γνωρίζω να σου πω την αλήθεια, αλλά περιμένουμε. Εντάξει, θα κάνω τηλέφωνο. Να μας κανονίσεις εσύ. Ναι, ναι, ναι. Ναι, όχι, δεν το ζω τέτοιο. Θα κάνω ένα τηλέφωνο και θα ρωτήσω, θα κάνουμε εκεί το τσάτ. Τι θα του πεις, θέλω να μου πεις τι θα του πεις στο τηλέφωνο. Θα το πω, α πούμε, θα έρθουμε εκεί στο μαγαζί σου. Θα ετοιμάσει αυτά τα γύρω, τα σάντουιτς που είναι για καλό σκοπό. ναι. Και θα φέρω κόσμο εκεί για να κάνω το τσάβε. Και αυτός θα μας πει, ωραία, τρία ευρώ το σάντουιτς. Ναι, για τα σάντουιτς. Και θα ακουστεί κιόλας. Ναι, θα ακουστεί. Και θα ακουστεί κιόλας. Να μην πληρώσουμε, αυτό λες. Να μην πληρώσουμε. Θα κάνω την προσπάθεια. Εντάξει, θα κάνω την προσπάθεια. Δηλαδή. Βλέπω να πληρώνουμε. Τουλάχιστον να μην μας χρεώσει τη σαλάτα. Πόσο να έχει 3, 6, 12, άντε να έχει 16. Άμα φας, ναι. Εσύ είπες, έφαγες 6, 3, 6, 18. Ναι. Και ο Παύλος έφαγε 7, 3, 7, 21. Βάλε μέσα 50 ευρώ money money. Ρε το μαλλιοτάγαρο, δεν θα φάει τόσα πολλά. Δεν μπορεί. Τώρα, άμα δεις, σε τρώ τώρα αυτές τις μέρες. Προπονείσαι. Ναι. Για πες. Τρώ. Ναι. Τυρί, ναι. Λίγο ψωμί, ναι. Ελιές, ναι. Τέτοια πράγματα. Γιατί, για να διάσει το στομαχάκι και μετά να έχει μεγάλη έτσι... Γιατί άμα τρως, κοιτάξτε, άμα τρως και ας πούμε και βάζεις κιλά, δεν θα μπορεί να κάνεις το... Μπλοκάρεις, ναι, μάλιστα. Θα μπλοκάρεις δηλαδή. Ακολουθείς, και να μου πεις και κάτι δίαιτα. Άλλο. Ναι. Μπορείς να μου γράφεις για την Ανίτα ένα τραγούδι, να βρεις ένα στίχο κάτι για να την... Την άξουμε, ας πούμε, και να τη φτιάξουμε την κοπέλα μας. Ναι, αχ, Ανίτα, τρώω το σουβλάκι, πίτα! Όχι, ρε, τέτοιο πράγμα, ρε, όχι τέτοια πράγματα. Τι θα πεις τον καλλιτέχνη, τι θα γράψεις. Βρες ένα τραγούδι, άλλο θες. Φτιάξω, ναι. Μελωδία, φτιάξω, δηλαδή, όπως στο μυαλό σου, αλλά να μην έχει σάντουις κι αυτά. Να μην έχει σάντουις, ούτε σάλτσες, να μην μιλάει για φαΐ, μάλιστα. Όχι. Ναι. Αυτό πήρα. Μάλιστα. Εντάξει, κάτι θα κάνουμε, θα με ρυμνήσουμε. Έχουμε ακόμα. Βρες, μπορείς να με το κάνεις αυτό εδώ. Θα είναι και καλό για σένα. Πώς θα πάω εγώ. Ναι, έτσι μάτια χέρια. Θα δείξω την μπλούζα Μπάμπης Μαμανίδης. Ποιος είναι αυτός. Ναι. Συγκρότημα. Εσύ μπορεί να το κάνεις. Μπορώ, αλλά απαγορεύεται το φαγητό. Μάλιστα. Θα σκεφτώ κάτι. Όχι, τώρα αυτό θα μου ήρθε. Τόσα τραγούδια. Τραγούδια. Δεν έχουμε κανένα τέτοιο. Έτοιμο. Όχι έτοιμο, έναν να μας γράψει τραγούδια. Μάλιστα. Εγώ είμαι αυτός, έναν άλλο πρέπει να βρούμε. Τι να τον κάνουμε τώρα, εγώ. Και δεν βγαίνω για πολύ. Και καταρχήν καλημέρα τον υπουργό μου, καλημέρα όσο όλο το στους ακροατές. Κατάλαβες. Ωραία. Μου βάλες ένα, πώς το είπες, ένα τσάλεζ. Τσάλεζ. Μάλιστα. Βρήκαμε το γυράδικο, το έδειξα. Και από εκεί και πέρα τώρα περιμένω το Παοξί, δηλαδή. Ναι. Που με. Το τάλο που θα πάρει και ένας μικρός απολωνιστής έτσι και χάσει να μην βγει ξανά να μιλήσει στον αέρα. Θα πάρει ο Απόλλων το πρωτάθλημα. Αυτός θα είναι ο πραγματικός τίτλος. Ο Απόλλων αυτό θα είναι ο πραγματικός σήμερα τίτλος. Σήμερα σύγκρουση Απόλλωνων. Απόλλων Λάρισας, Απόλλων Πόντου παίζει. Απόλλων Πόντου ναι. Του δημοσίου. Του δημοσίου ποιος είναι. Κάτσε, δημοσίου δεν δουλεύω, ο Πασκάλης. Α, όχι ρε, με τον Απόλλων Λάρισας παίζει. Άλλο μιλάω ρε παιδί μου, το φτάνει που θα κάνουμε. Ρε, καταλαβαίνεις τώρα, μιλάω. Δεν θα με τρελάνεις τώρα, δηλαδή, μιλάς λοιπόν, σε μένα, ρε. Εντάξει, έγινε. Αγόρι μου γλυκό. Φιλιά, γλυκό αγόρι. Έτσι, συνεννοηθήκαμε. Παρ' όλα αυτά, καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Κώστα που λέει «Τρόμερ Ελευτέρη» για τις περιγραφές για το μικρό του, το ψηλό του, το κοντρό του, δεν ξέρω κι εγώ, το κοντό του και το μακρύ του θα έλεγα εγώ. Το λόγο επειδή σιγά σιγά θα φτάσει στην ολοκλήρωσή του με τον καταρτισμό κυρίες και κύριοι και του ρόστερ της μεγάλης βραδιάς, αποχαιματιάς, πρωινιάς, οπότε θέλετε να κάνουμε το challenge αυτό, θα γίνει παιδιά, μην νομίζετε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Κύριε Μπάμπη, μια ερώτηση. Παρακαλώ.
πότε και μόνο πότε ανοίγει το κουμπαρά του ο Σκρούτς και δίνει λεφτά. Και σε ποιους? Μόνο στο Χιούι, στο Λιούι και στο Τιούι. Μάλιστα. Στα λιφτάκια του που πάνε εκδρομές. Έγινε και στο Μελισανίδη. Λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε και εμείς σιγά σιγά την πρωινή μας πανδεσία. Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον που ήθελα να το πω και δεν το είπα. Είναι για τους λάτρεις στατιστικής. Είναι η προσέγγιση που έχει η εθνική μας ομάδα. Εγώ επιμένω εδώ, εθνική. Άμα βλέπεις ποδοσφαιράκι, ένα μπάτσι δεν το λέμε 16.000 χρόνια. Έχει στο ρόστερ της 8 παίκτες οι οποίοι κατά καιρούς έχουν φορέσει την φανέλα του Πανιωνίου. 9 για την ακρίβεια, οι 8 όχι απλά έχουν φορέσει, έχουν αναδειχθεί από τον Πανιόνιο και μετέπειτα πήραν μεταγραφή σε μεγάλες ομάδες. Σκιώβας, Κολοβός, Μασούρας, Σάμαρης, Ριζβάνης, Σιώπης, Μπακασέτας έχουν φτιάξει το ποδοσφαιρικό τους όνομα στη Νέα Σμύρνη. Ενώ και ο Ντουρμισά είναι ένας παίκτης που αγωνίζεται με την ή έχει αγωνιστεί με τη φανέλα του ιστορικού. Και σε όλα αυτά μπορείς να προσθέσεις μέσα και τον Μήτρογλου, ο οποίος είναι πάντα μέλος αυτής της εθνικής. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Γεια σου Ανίτα Χουανίτα, σε φοβάται και ο Άδης, έρχεται ο Φωτιάδης. Έτσι. Ο Μιχάλης είναι φίρμα, θα σου πάνε όλα πρίμα. Και μετά μπαίνεις εσύ. Με και μετά δικό σας. Να το φτιάξουμε. Μου δώσε εδώ, θέλει να το σκεφτούμε αυτό. Θέλει να το σκεφτούμε. Πάρτε το απάνω σας. Έτσι. Με μπλουζάκι BBC. Τι να μας πεις και εσύ και εσύ και εσύ. Όλοι είναι σαν. Φιλιά, τσάω, τσάω. Και τελευταία γραμμούλα, καλημέρα. Λαγόρι μου, κλείστα εσύ, πάρ' την μπάλα πάνω σου τώρα που καίει το μικρόφωνο. Έτρωγα, φίλε. Τι έτρωγες? Γαρδούμπα. Γαρδούμπα, πρωί πρωί, ωραίο. Κρύα ή ζεστή? Όχι, δηλαδή την έψησα στο φούρνο όλα τα άντερα. Μάλιστα, τι ωραίο έτσι, δελάστη. Είχα πλύνει μέσα έξω πέρσι στην κατάψυξη. Ναι. Σύντομα μέσα στο ξύδι. Και μετά τα βράσα στο φρίγκο. Σεξ, γαρδούμπα και ντονέρ, το ξέρεις το κομμάτι? Ναι, την έβαλα τώρα και την γουστάρω. Με τι συνοδεία? Μόνο με αθρότυρο και λευκό κρασί. Και την είχα πλέξει σαν κουλούρι ίσχο. Στις άκρες σαν τα κρόσια, σαν το περσικό χαλίφινο, να τα έντρα. Πόσους κόμπους το τετραγωνικό? 4-5. Μεγάλη είναι, ναι. Αμάν, αμάν. Γουστάρω. Και το έχεις ολοκληρώσει τώρα, έτσι, με την λήξη της εκπομπής. Απόλαυσα την εκπομπή τρώγοντας. Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Και μας πήρες το τέλος έτσι να μας δώσεις. Βάλε και ένα ντότα πρες. Ντότα πρες, έτσι, ένα τραγούδι της Αρβανιτιάς. Γιατί μιλάμε για Εθνική Ελλάδος. Μάλιστα, φιλιά, φιλιά. Έτσι, με ντότα πρες λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν μπορούμε να χαλάσουμε. Να χαλάσουμε χατήρι στον φίλο μας τον Δημήτρη που έστω και την ίστατη στιγμή πήρε την μπάλα εκεί που έκαιγε και σκόραρε κάνοντας το 2-3. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για την ακρόαση, τη συμμετοχή, εκούσια και ακούσια. Θα ξαναπούμε αύριο το πολύ πρωί στις 6. Φιλιά σε όλους, ακολουθεί 20 Τσατσαρός, συντροφιά μέχρι και τις 10 εδώ στα μικρόφωνα του Λίμπερο 107,4. Να έχετε μια όμορφη και ψυχρή ημέρα. Τσάω.